Λοιπόν, επιστρέφουμε κατευθείαν και πάμε να συνδεθούμε με Κοσμοτέ TV για να ακούσουμε Πέλκα. Το παιχνίδι λέει ότι κάτι μπορεί να γίνει από ένα στημένο, από μια αντιπίθεση, από να μα χάσουν, να δεν έχουν καλή συγκέντρωση αυτή. Αλλά όπως είδαμε, θέλησαν απόλυτα συγκεντρωμένη και στα 90 λεπτά και δεν καταφέραμε να βάλουμε κάτι. Αυτό το οποίο ενόχλησε περισσότερο, ποιο ήταν, ποιο πιστεύεις, στην ιδιοσυγκρασία σας? Κοίταξε, αυτό που ήταν το πιο, δεν θα έλεγα ότι ενόχλησε, αλλά δεν καταφέραμε να... Δεν καταφέραμε αυτό να κάνουμε, να βάλουμε το ρυθμό μας που αυτό κάνουμε στα περισσότερα παιχνίδια και είναι, πιστεύω, φυσιολογικό γιατί και η Τσέλσι αυτό κάνει από την αρχή της χρονιάς, έχει το δικό της ρυθμό, της αρέσει να έχει την κατοχή της μπάλας. Οπότε δεν ήταν στο χέρι μας να παίξουμε το παιχνίδι μας και αρκεστήκαμε στο να περιμένουμε μπάς και κλέψουμε κάτι. Αυτό το συνεχόμενο είτε από την Μπενφίκα είτε από την Τσέλσι, πιστεύεις ότι αυτές οι δύο ομάδες ήταν όντως σε ανώτερο επίπεδο και δεν επηρεάζει τον ΠΑΟΚ γενικώς? Μιλάω για τους ομίλους πάντα, έτσι. Για μένα η Μπενφίκα ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα την οποία είχαμε πιθανότητες. Η Τσέλσι είναι μια top ομάδα από τις καλύτερες. Καλύτερη από την Μπενφίκα? Ναι, για μένα τα καλύτερα από την Μπενφίκα. Οι παίχτες της είναι όλοι πολύ καλοί. Γρήγορη, πολύ καλή φυσική κατάσταση. Σκέφτονται γρήγορα. Πραγματικά είναι ένα καλό μάθημα για εμάς αυτό το παιχνίδι. Να παίρνουν τέτοιες εμπειρίες είναι καλό. Να παίρνουν τέτοιους ποδοσφαιριστές γιατί βελτιώνει και σαν ποδοσφαιριστής. Το άλλο το παιχνίδι έληξε 0-1 και μάλλον αυτό δεν είναι στα πλάνα. Σκέφτεστε καθόλου τη συνέχεια του ομίλου? Δεν έχω... του Οκτώβρη είναι το επόμενο παιχνίδι. Ναι, δεν έχουμε ακολουθήσει, όχι, δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Μόνο το επόμενο μάτς που είναι της Κυριακής που είναι τον τέρμι την έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Πέλκα, μιλώντας στην Κοσμοτέ TV. Okay. Καταλαβαίνετε και από τις πρώτες τοποθετήσεις και του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Δημήτρη Πέλκα, σε λίγο θα είμαστε σε θέση να ακούσουμε και την συνέντευξη που μόλις ξεκινήσει, και του Μαωρίτσιο Σάρι και του Ρασβάν Λουτσέσκου. Καταλαβαίνετε από τις πρώτες τοποθετήσεις των ανθρώπων, του προπονητή, του Δημήτρη Πέλκα, ότι η απόσταση των δύο ομάδων ήταν ξεκάθαρη μέσα στο γήπεδο. Η Τσέλσι ήταν πολύ καλύτερη και νομίζω ότι το 0-1 είναι κολακευτικό για τον ΠΑΟΚ. Όχι γιατί κατάφερε να την κοντράρει, γιατί η Τσέλσι ήταν άστοχη σε κάποιες τελικές ενέργειες ή μάλλον κακή σε κάποιες τελικές ενέργειες και άστοχη σε κάποιες τελικές φάσεις. Η διαφορά επιπέδου των δύο ομάδων φάνηκε ξεκάθαρα και στα 90 λεπτά. Άνοιξε κιόλας το σκορ από νωρίς η Άγγλοι με τον γκολ του Βίλιαν στο 6ο-7ο λεπτό και ουσιαστικά δεν αγχώθηκαν και ποτέ, γιατί πήραν και πολύ νωρίς το προβάδισμα. Γιατί αν έχανε στιγμή ευκαιρίες από την άλλη και ήταν το 0-0, μπορεί και να αγχώνονταν. Αλλά η διαφορά επιπέδου των δύο ομάδων φάνηκε πάρα πολύ. Και είναι και αυτό που λέγαμε πριν με τον Τάσο Δοτρέγιο, ότι δεν είναι, μπορεί το σκορ να μην είναι τόσο βαρύ όσο με την Μπενφίκα, αλλά η διαφορά των δύο ομάδων ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνο το 1-4. Okay, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι αναμενόμενο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, βλέποντας αυτόν τον όμιλο, είχε κυκλωμένο κάποιο βαθμό ή βαθμούς στο παιχνίδι με την Τσέλσι. Αν ερχόταν κάτι από αυτά, φυσικά και θα ήταν καλοδεχούμενο. Νομίζω απλά όσον αφορά τον όμιλό του, ότι η εκτός έδρας νίκη της Μπάτε Μπορίσοφ δεν ήταν και τόσο καλό αποτέλεσμα. Αν καταφέρει βέβαια να πάει στη Λευκορωσία και να κερδίσει, προφανώς και δεν τον ενδιαφέρει το τι έγινε στο Βίντι Μπάτε Μπορίσοφ. Αλλά το διπλό των Λευκορώσων εκεί τους βάζει λίγο πιο μπροστά στη μάχη για δεύτερη θέση, γιατί η λογική λέει ότι σε έναν όμιλο με Τσέλσι, με ΠΑΟΚ, με Μπάτε Μπορίσοφ και με Βίντι υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο φαβορί που είναι η Τσέλσι, και από εκεί και πέρα οι άλλοι τρεις θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση και την πρόκριση. Πάμε να ακούσουμε, να συνδεθούμε πάλι με Κοσμοτέ TV και να ακούσουμε τον Ευγέν Χατσερίδη. Με την Δυνάμο Κιέβου πριν 3 χρόνια, έχει κάποια σύγκριση? Είναι ίδιες ομάδες, είναι διαφορετικές ομάδες? Можно сравнивать Челси, который ты играл вместе Киева против Челси и с этой Челси? Ну, трудно сравнить, потому что разные тренера были. В принципе, игроки большинство осталось, но были разные тренера. Это две разные команды были. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες και επίσης δύο διαφορετικοί προπονητές, οπότε νομίζω δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Βλέποντας αυτό το παιχνίδι με αντίπαλο τη Τσέλσι, τι παρακολουθούσε, τι έβλεπε στους αντιπάλους? Когда ты играл против Челси, что ты заметил от этой команды, что было?
Ну, все, наверное, не заметили, только я. Команда, все понимают, Премьер Лиги топ-команда, которая в лидерах нам идет. Ну, уровень игроков, быстрота решений, быстрая игра, то есть, ну, оно сразу видно на поле. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι εγώ πρόσεξα κάτι, αλλά όλοι προσέξαμε ότι παίζαμε με τη Chelsea. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η Chelsea, ξέρουμε το τι ποιότητα έχουν οι παίκτες και το πώς αναπτύσσουν το παιχνίδι. Είναι πολύ γρήγορο, αλλά φάνηκε το αποτέλεσμα. Φοβήθηκε κάποια στιγμή στους αντιπάλους, φοβήθηκε τη Chelsea. Τι боялся от этой команды, было это чувство для команды? Ну, не, ну а что боялся? Никто не боялся, все просто понимали, какая команда, все отдали силы на поле, все старались. Что был положительный результат, ну не вышло. Ну я считаю, что мы достойно сыграли. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι και δεν φοβήθηκαμε κάτι. Μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, δείξαμε τις δυνατότητες μας και ήρθε το αποτέλεσμα. Αυτός δείχνει από παιχνίδι σε παιχνίδι ότι αρχίζει και μπαίνει στη χημεία της ομάδας και αυτό ήταν θετικό και για τον ίδιο και είδαμε και τον τρόπο πώς αντιδρούσε στην άμυνα. Έχει κι άλλο ανέβασμα η απόδοσή του, είναι αυτός ο σταθερός παίκτης. Видно, что ты когда берешь минуты с игры, играешь получше, уже на каждой игре ты получше играешь, и видно, что ты побольше чувствуешь хорошо. Ну, конечно, чем ты больше играешь в официальных играх, тем, конечно, ты больше набираешься практики и больше понимания с игроками, с командой. Но, конечно, если ты играешь там, через раз, то намного сложнее и форму набрать, и чуть-чуть посложнее. Σίγουρα ο κάθε παίκτης όταν παίρνει χρόνο συμμετοχής νιώθει καλύτερα, είναι καλύτερα τα πατήματά του, έχει καλύτερη συνεννόηση με τους συμπαίκτες του και αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η ήττα τους έβγαλε εκτός νοκάουτ από τον όμιλο ή υπάρχουν οι σκέψεις στα επόμενα παιχνίδια, είναι νωρίς ακόμη. Эта игра сняла нас нокаут и не можем дальше показывать. Почему нокаут? Почему нокаут? Ну, это нокаут, или не пехнидья нокаут, или омилос. Я же понимаю, Челси это половая группа, будем бороться за второе место. Είναι το фавори από τον Όμιλο και από το UEFA. Άρα ο στόχος από εδώ και πέρα είναι η δεύτερη θέση. Наша цель сейчас это вторая место. Ну, конечно, думаю, все понимают, что Челси и Челси, что будем бороться за второе место, ну, естественно, это правда гоза. Στον Όμιλο ξέρουμε ότι η πρώτη θέση θα πάρει η Τσέλσι, από εκεί και πέρα μας μένει να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Ευγέν Χατσερίντη. Συνδεθήκαμε με την Κοσμοτέ TV και ακούσαμε τις δηλώσεις του. Το παιχνίδι ήταν ρε παιδί, δηλαδή χάθηκε πρόκειται από το παιχνίδι. Αλλά πέντε έχει. Εντάξει, okay. Με τη Τσέλσι έπαιζε ο ΠΑΟΚ, έχασε εντός έδρας, έχει άλλα πέντε παιχνίδια ο Όμιλος. Και άντε αφήνουμε έξω και το άλλο Stamford Bridge. Του Στάνφορντ Μπρίτζ τελευταία αγωνιστική. Έχει τέσσερα μάτια με τη Βίτη και την Πάτε Μπορίσο. Δηλαδή, χάθηκε η πρόκληση με την πρώτη αγωνιστική. Είναι δυνατόν. Λοιπόν. Εντάξει, και ο Χατσαρίδης, όπως ακούσατε, στάθηκε στη διαφορά που είχαν οι δύο ομάδες, στη διαφορά επέδου ουσιαστικά που είχαν οι δύο ομάδες. Ο Ουκρανός έχει εικόνα. Νομίζω ότι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ένας παίκτης με πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά το κομμάτι του Champions League αυτού του επίπεδου. Που έχει παίξει αρκετά μάτς ο Χατσαρίδης. Δεν ξέρω, σε μια τέτοια εμφάνιση σήμερα νομίζω ότι στην αρχή και ο Χατσαρίδης όχι, δεν είναι. Ο Τόσκα ήταν ο πιο αξιοπρεπής στο αμυντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Βέβαια σε τέτοιες καταστάσεις που βρέθηκε ο ΠΑΟΚ αρκετές φορές δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να είναι κάπως διακριθέντες αμυντικοί. Πάντως ο Χατσαρίδης έκανε την προσπάθειά του. Okay, με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους. Παραμένουμε φυσικά σε αναμονή της συνέδευξης τύπου του Λουτσέσκου και του Σάρι. Σε παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει στο Europa League, μοναδικό γκολ είναι αυτό στο Λουντογκόρετς Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Οι Βούλγαροι προηγούνται 1-0 με το γκολ του Ρουμάνου του Κεσερού στο 8ο λεπτό. Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο οποίος υποδέχεται σήμερα τη Real Betis στο Καραϊσκάκης. Έχει ξεκινήσει το ΑΕΚ Λάρνακας Ζυρίχη, το Celtic Rosenborg. Τζονί, χαμήλωσε λίγο ρε φίλε στο χάλι, δεν ακούγομαι ρε αυτά. Ή ακούγεται πολύ δυνατά σε μένα. Τώρα είμαστε καλύτερα, να μπράβο ρε φίλε. Ωραίο τραγούδι, δεν λέω. Θες να με φάσετε, δεν έχω θέμα. Παίζει μουσική, δεν έχω θέμα, αδερφέ. Okay. Πάμε να ακούσουμε Σάρι από την Κοσμοτέ TV, φίλε μου Τζόνι, δώσε τώρα.
I don't know. Theoretically, PAOK was the worst opponents for us. But I don't know. Then it depends on the pitch. I don't know. I hope so, but I don't know. Δεν το γνωρίζω. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ ήταν ο δυσκολότερος από τους αντιπάλους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται στο γήπεδο. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανέφερε ότι η πρόκριση της Τσέλσι έχει ήδη τελειώσει. The coach of ΠΑΟΚ stated that the qualification for Chelsea is already a fact. I hope he is right. I don't know. I think that for us it's very important the next match in Stamford Bridge, and I think that this match is only the first step. Our target now is to qualify, and our target now is to win our group. Ελπίζω να έχει δίκιο ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Για μας το μάτς αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και το επόμενο που θα γίνει στην έδρα μας, στο γήπεδό μας. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο βήμα σε μια πορεία που έχει ακόμα να δείξει. Ελπίζω να τα πάμε καλά και να είμαστε και πρώτοι του ομίλου. Αυτά και από τον Μαωρίτσιο Σάρι, πρώτη του δήλωση στην Cosmote TV. Σε λίγο θα τον ακούσουμε λογικά και στην συνέντευξη, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εντάξει, και ο Σάρι λέει δεν θέλει να πει από τώρα Chelsea ότι έχει το μεγάλο προβάδισμα. Okay, είναι πρώτη αγωνιστική. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές και οι προπονητές δεν θέλουν να χρήσουν φαβορί της ομάδας τους, ακόμα και αν μέσα τους ξέρουν ότι η ίδια τους η ομάδα είναι το φαβορί, είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη ποιότητα, το μεγαλύτερο budget, τις περισσότερες επιλογές, όπως είναι η Chelsea στο συγκεκριμένο όμιλο. Πριν μας διακόψει ο προπονητής της Chelsea, έχουμε και άλλα γκολ στο Champions League, στο Europa League. 1-0 το κάνει η Dinamo Zagreb επί της Fenerbahce στο 16ο λεπτό του αγώνα. Οι Κροάτες προηγούνται με 1-0. Στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη είναι όλα στο 0-0. Πλην του Dinamo Zagreb Fenerbahce προηγούνται οι Κροάτες και του Ludogorets Bayer Leverkusen προηγούνται οι Βούλγαροι 1-0. 0-0 το Άικλαρνακας Ζυρίχη, 0-0 το Celtic Rosenborg, 0-0 το Lipsia Salzburg, 0-0 το Κοπεχάγη Zenit, 0-0 το Σλάβια Πράγας Μπορντό, Σπάρτακ Τρνάβα Άντελεχτ επίσης 0-0, Arsenal Βόρσκρα Πολτάβα 0-0, Sporting Λισαβόνας Κάραμπακ 0-0, η Dundelans με τη Μίλαν στο 0-0, η ομάδα από το Λουξεμβούργο, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και το Ολυμπιακός Μπέτις επίσης είναι στο 0-0 που είναι σε εξέλιξη. Παιχνίδια του Europa League τα οποία είναι τώρα σε εξέλιξη. Θα δώσουμε όλα τα τελικά στην πορεία όταν έχουμε το χρόνο. Κινητικότητα, φίλε μου Τζον Ζάτσι, δεν βλέπω στην έφηξη τύπου. Όταν θα υπάρχει φυσικά θα ενημερώσω. Ακούσατε μέχρι στιγμής και τον Πέλκα και τον Χατσερίδη και τον Σάρι σε ένα πρώτο μικροφόλιο και τον Λουτσέσκου, θα ακούσουμε και την έφηξη τύπου. 0-1 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τη Τσέλσι. Είπαμε ότι στον όμιλό του η Μπάτε Μπορίσοφ κέρδισε 0-2 στην έδρα της Βίντι. Θεωρητικά δεν είναι καλό αποτέλεσμα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Η εμπειρία λέει από τα προηγούμενα χρόνια του Europa League, όταν εσύ δεν κερδίζεις, το πιο καλό αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι είναι η ισοπαλία. Η Μπάντε Μπορίσοφ νίκησε 0-2 στην Ουγγαρία. Έχουμε στέλεξη τύπου? Ποιον έχουμε, Σάρι? Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον Σάρι στέλεξη τύπου. Έχει ένα πρόβλημα με τον νόμο, χτύπησε στον νόμο του. Δεν ξέρω όμως ποια είναι η ακριβής κατάσταση. Μίλησα για λίγα δευτερόλεπτα με τον γιατρό, ο οποίος μου είπε ότι προφανώς δεν είναι κάτι σοβαρό. The game for long periods. Was there any concern you didn't win more comfortably? Can you please repeat? You controlled the game for long periods. Okay. Do you wish you won more comfortably? Okay. Είχατε τον έλεγχο για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να νικήσετε και πιο εύκολα? But I think that we were in control of the match for 90 minutes. We have had a lot of opportunities. We missed them, and so I am really very happy with the 3 points. Very happy with the performance, I think, but I am not very happy with the result, because when it's time to kill the match, we have to kill the match.
Δεν είχαμε τον έλεγχο της μπάλας και τα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Είχαμε πολλές ευκαιρίες, τις οποίες και χάσαμε. Βέβαια, είμαι πολύ χαρούμενος που τελικά κερδίσαμε τους 3 βαθμούς. Είμαι χαρούμενος με την επίδοση της ομάδας. Όμως δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Γιατί αν πρέπει κάποια στιγμή να κλείσεις το μάτς, σου δίνει την ευκαιρία να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν έτσι ακριβώς όπως τον είχατε μελετήσει ή περίπου? Was ΠΑΟΚ as expected or more or less? No, I don't know. I want to think that we have played very well. But I expected Priobic starting from the first minute. But probably he was injured till a few days ago. So I don't know. I think that we played very well. We were in control of the match. I think that it was difficult for everybody to play against us this evening. I don't know. I hope that we were so good, and it's not a fault of Park. Θεωρώ ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά σήμερα. Αυτό όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, περίμενα τον Μπρίγιοβιτς να παίξει από το ξεκίνημα. Ήταν βέβαια τραυματισμένος μέχρι πρότινος και γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξε. Ωστόσο, είχαμε εμείς τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και θα ήταν δύσκολο για οποιονδήποτε να μας αντιμετωπίσει σήμερα. Θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί και δεν φταίει ο ΠΑΟΚ για το αποτέλεσμα. Σε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να μας πει ποιον παίκτη ξεχώρισε από τον ΠΑΟΚ, αν το άρεσε κάποιος ιδιαίτερα και αν βλέπει ότι υπάρχει κάποιος παίκτης με μεγάλη προοπτική από αυτήν την ομάδα. Okay, as far as ΠΑΟΚ is concerned, I would like to know if you think that any of the players stands out for his quality and if any of the players of ΠΑΟΚ has future prospects. I have seen the 5 or 6 matches of ΠΑΟΚ, and I think that there are very good players. For example, the number 10, I don't remember the name at the moment, Pelkas. The number 10 is Pelkas. Yes. Pelkas. I think that he is a very good player. Maybe not in this match, but I have seen the 5-6 matches of this team, and for me, he's a very good player. And if I am not wrong, he's a very young player, 95, maybe. Okay. Παρακολούθησα τους τελευταίους αγώνες του ΠΑΟΚ και θεωρώ ότι η ομάδα έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Ξεχώρισα πιο συγκεκριμένα το νούμερο 10, τον Πέλκα, ο οποίος είδα και από τους προηγούμενους αγώνες, όχι τόσο σήμερα, ότι είναι πολύ καλός παίκτης και αν δεν απατώ, είναι και πολύ νέος. Okay. Σε αντίθεση με τις περισσότερες αγγλικές ομάδες διαχρονικά στο θεσμό του Europa League, η Chelsea σήμερα κατέβασε σχεδόν όλα τα αστέρια της, εκτός του Αζάρ και του Νταβίδ Λουίς που έμειναν στο Λονδίνο. Σκέφτεται να το κάνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια με την Πάτε Μπόρσο και με τη Βίτη μέχρι να εξασφαλίσει την πρόκριση ή θα προβεί σε μεγαλύτερο rotation στα άλλα μάτς? Αυτό είναι το ερώτημα. Okay. And like most British teams, Chelsea chose to have here, to bring here, most of his good players, apart from Hazard and Luis, who stayed home, and Kovacic as well. Do you think, do you consider to do the same thing in the future matches? I don't know. I don't know because for an English team, Europa League is a very difficult competition. For example, in Italy, if I play in Greece on Thursday, I can ask to play on Monday night. Not in England. We have to play again in 63 hours on Sunday morning.
So for an English team, I think that this competition is very difficult, and so I don't know in the future. It's not a big problem now, because we have played only 6 matches, and so now it's not a big problem, but in the future could be a problem. I don't know. I hope to qualify before the last one or two games of the stage group, of course. Για μια βρετανική ομάδα, ο θεσμός του Europa League είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί μην ξεχνάτε ότι σε 63 ώρες από σήμερα και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή έχουμε και πάλι μάτς. Δεν ξέρω τι θα κάνω στο μέλλον. Έχουμε ήδη παίξει 6 μάτς, οπότε ίσως δεν είναι πρόβλημα τώρα. Ελπίζω, αυτό που ελπίζω είναι να προκριθούμε πριν από τους τελευταίους αγώνες του ομίλου, προκειμένου να είμαι πιο ήσυχος, γιατί πραγματικά για τις βρετανικές ομάδες είναι δύσκολο. Okay, last question, Matt. Maurizio, Alvaro Morata seems to have lacked confidence for almost a year now. How do you help him to rediscover his confidence and his goal scoring? Η ερώτηση είναι για τον Μωράτα. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Πόντους Βέρμπλουμ που μιλάει στην Κοσμοτέ TV. Now I feel like shit, of course. You always do after you play a game, but it's more than normal. But I'm happy that I played and hopefully we'll get better and better from each shot. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι χάλια, είναι λογικό, πάντα έτσι αισθάνεσαι μετά από ένα παιχνίδι, αλλά αυτό είναι κάτι που περνάει και ελπίζω να γινόμαστε όλο και καλύτεροι στη συνέχεια. Μήπως αισθάνεται και χάλια λόγω της απόδοσης που είχε ο ΠΑΟΚ ή της αδυναμίας που είχε ο ΠΑΟΚ να ανταπεξέλθει στο παιχνίδι? Maybe you feel like this because of the performance also of ΠΑΟΚ had generally in the game. No, not really. I mean, we fight and did as good as we could, but yeah, we showed them a little bit too much respect today, and unfortunately they punished us hard. And we could have done better, but we have to learn from the mistakes and go on. It's not too much time to the next game, so we just have to put this one behind us and learn from it. Όχι, παλέψαμε όσο μπορούσαμε μέχρι το τέλος. Ίσως τους δείξαμε λίγο περισσότερο σεβασμό από ό,τι έπρεπε και μας τιμώρησαν έντονα γι' αυτό. Πρέπει να δούμε τα λάθη που κάναμε σήμερα και να προσπαθήσουμε στη συνέχεια να γίνουμε καλύτεροι. Από αυτό που είπε, θεωρεί ότι έπρεπε αλλιώς να μπει η ομάδα στον αγώνα? Judging by what you said, do you believe that the team should enter the game differently? No, not really, but we could have shown maybe a little bit less respect. I think we respected them too much because they are Chelsea, and yeah, that's maybe what we should have changed, but we did as good as we could, but unfortunately it wasn't enough. Όχι, δεν εννοώ ακριβώς αυτό. Αυτό που είπα είναι ότι τους δείξαμε πολύ σεβασμό επειδή είναι η Chelsea. Ίσως αυτό έπρεπε να αλλάξουμε. Από εκεί και πέρα κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό. Θεωρεί ότι είναι ένα επίπεδο επάνω, έτσι, και από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε? Do you believe that Chelsea is one level above us, and how do you think about the rest of the games in this group? Of course, they are a world class team, so, but it's just football, you know, everybody can beat everybody. Unfortunately, we didn't play good enough today to beat Chelsea, and that's it. Είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά είναι ποδόσφαιρο. Ο καθένας μπορεί να κερδίσει κάθε ομάδα, αλλά σήμερα δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να το κάνουμε. Να τον γυρίσω λίγο πίσω και στο επόμενο παιχνίδι. 8 χρόνια πίσω με την Alkmaar είχε αντιμετωπίσει πάλι την Πάτε Μπόρισοφ. Καλά, πέρασαν τα χρόνια, διαφορετικές ομάδες. Το θέμα είναι τι γίνεται σε εκείνη την έδρα και αν η Πάτε Μπόρισοφ είναι μέσα στα πλάνα πλέον, γιατί παίζει πολύ δυνατά για τη δεύτερη θέση. Going back 8 years ago, you played against Bate as an Alkmaar player. How do, of course, it's a totally different team, but how do you think about this, their ground, and now they won away and they are fighting for the second place? No, of course, it's going to be an important game as well as all the other games in the group stage. You can't afford too many mistakes in the group, so it's going to be an interesting game. I don't remember too much, to be honest. It's so such a long time ago since I played there, and it was against a total different team than what they have today and what I play for today. So we'll see. I take it when we get there. First now is Ike. It's more important to me now than the Bateboris. Σίγουρα είναι σημαντικό παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι σε μια φάση ομίλων είναι σημαντικό. Δεν έχεις πολλά περιθώρια να κάνεις λάθη και δεν θυμάμαι και από περισσότερες λεπτομέρειες από εκείνο το παιχνίδι. Είναι πολλά χρόνια πίσω. Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το επόμενο παιχνίδι που είναι και πιο σημαντικό για μας είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όταν θα έρθει η ώρα να σκεφτούμε την Πάτε, θα το κάνουμε.
Ευχαριστήθηκε τουλάχιστον από την εικόνα που έδειχνε το γήπεδο γεμάτες κερκίδες, από την ένταση του κόσμου. Did you at least enjoyed the fans and the atmosphere here tonight? Yeah, for sure, always. That's why I came here, so I always enjoy it. It's fantastic to play here. Πάντα το απολαμβάνω. Είναι φανταστικά να παίζεις σε αυτό το γήπεδο και είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, sir. Thank you. Ωραία, αυτός ήταν και ο Βέρμπλουμ, το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά και από τον Πόντους Βέρμπλουμ. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Μαουρίτσιο Σάρι. Σε λίγο ξεκινάει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Βέρμπλουμ μίλησε λέγοντας ότι ίσως ο ΠΑΟΚ να σεβάστηκε λίγο παραπάνω την Τσέλσι. Okay, αυτή είναι η άποψη του Σουηδού. Νομίζω ότι δεν ήταν θέμα σεβασμού ή όχι. Νομίζω ότι ήταν θέμα διαφοράς ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Βέρμπλουμ, ο οποίος έβγαλε το πρώτο 90 λεπτό με τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα δεν είναι ακόμα σε κατάσταση καλή αγωνιστική ο Βέρμπλουμ. Εντάξει, είναι ένα τέτοιο αντίπαλο. Φαίνεται ακόμη περισσότερο. Πήρε μια κίτρινη κάρτα στο 88 για να μαρκάρισμα στον Πέδρο. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου. Όσον αφορά το στοίχημα, έχει βάλει δεύτερο γκολ η Δυνάμο Ζάγκρεμπ. Προηγείται ήδη με 2-0 στο 31ο λεπτό. Είναι όλα τα παιχνίδια πάνω κάτω τη Φενέρμπαχτσε. Ο Σούνιτ στο 16 και ο Χαϊροβιτ στο 27. Τα δύο γκολ για την Μπάτε. Δεύτερο γκολ για τη Ρουντογκόρετς μόλις τώρα με την Μπάγκερ Λεβερκούζεν στο 31ο λεπτό. 0-2 προηγείται η Ζάλτσμπουργκ στην έδρα της Λειψίας. Οι δύο ομάδες οι οποίες ανήκουν στη Red Bull παίζουν αντίπαλες αυτή τη στιγμή στο Europa League. 0-1 ο Νταμπούρ στο 20, 0-2 ο Χαϊνταρά στο 22. Τα γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και στο Ρουντογκόρετς Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Δεύτερο γκολ ο Μαρσελίνιο μόλις τώρα. Είχε βάλει το πρώτο ο Κεσερού στο 8ο λεπτό. Έχουμε πάρει αρκετό ρεπορτάζ. Περιμένουμε φυσικά τη δεύτερη τύπου του Λουτσέσκου. Οι περισσότερες δηλώσεις έχουν να κάνουν με την έτσι, διαφορά ποιότητας που υπήρχε στις δύο ομάδες. Δεν προλάβαμε τον Φάμπρεγκας, είναι η αλήθεια. Να τον ακούσουμε. Βλέπω ότι έμεινε κυρίως στην ατμόσφαιρα. Υπό τη φύλλα του Πάουκ είναι φανταστική. Μου αρέσει πολύ έτσι αυτό το πράγμα της δουλειάς μας να παίζει σε τέτοια γήπεδα, με τέτοια πίεση και τέτοια ατμόσφαιρα. Τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει κάτι όσον αφορά την πρόκριση. Όλα μπορούν να συμβούν. Η Chelsea πρέπει να δίνει το 100% σε κάθε παιχνίδι για να πάρει την πρόκριση. Σε λίγο είμαστε αναμονή, δεν πάμε σε διάλειμμα. Περιμένουμε τον Λουτσέσκου να τον ακούσουμε. Λέγαμε πριν. Έχουμε και τον Τόσκα τώρα. Πάμε να ακούσουμε και τον Αλίν Τόσκα, φίλε μου Γιάννη Ζάτση. Δώσε λίγο. In front of these amazing supporters of PAOK. Δεν θέλω να μιλήσω για την προσωπική μου απόδοση. Να πω ωστόσο ότι είμαι απογοητευμένος για το λόγο ότι δεν μπορέσαμε να χαρίσουμε ένα βαθμό ή και τους τρεις βαθμούς της νίκης για αυτό τον υπέροχο κόσμο του PAOK, τον οποίο έζησα στο ντεμπούτο μου. What was wrong? Maybe the very fast goal from Chelsea? I don't know now, but we'll analyze tomorrow and we see where we did mistakes and I hope that we don't repeat them. Είναι πολύ νωρίς να πω τι έφταξε, τι κάναμε λάθος και μας τύχησε και δεν μπορέσαμε να πάρουμε στο βαθμό της οπαλίας. Θα κάνουμε τη σχετική μας ανάλυση αύριο και θέλω να πιστεύω πως δεν θα επαναλύουμε τα ίδια λάθη. And what about the continue in the group, about the next game, the game in against Bate? Maybe it's a final about the continue and to the fight for the second place or it's too early? Sorry? What about the continue? Maybe it's a final the game against Bate for the second day in the group or it's too early to speak about the final because everybody is saying that Chelsea is the favorite for the first place. It's too soon to speak about a final. We need to analyze very good and to give everything to win every game from now on. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για παιχνίδι τελικό. Το επόμενο που ακολουθεί απέναντι στην Πάτε θα πρέπει να αναλύσουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Thanks a lot and good luck. Thank you. Και από τον, και από τον Αλίν Τόσκα, οι δηλώσεις όλες από την Κοσμοτέ TV και η τελευταία από τον Αλίν Τόσκα. Είμαστε αναμονή της συνέντευξης τύπου και μιας και έχουμε εικόνα εδώ από την Κοσμοτέ TV, βλέπεις ξανά τις φάσεις. Δεν υπάρχει κάποια φάση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, έτσι, και δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω για να αναδειχθεί το πόση μεγάλη απόσταση υπήρχε ανάμεσα στις δύο ομάδες. Κάποιος που τα δει τα στιγμιότητα, κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι ή κάποιος που ακούει τώρα μπορεί να το καταλάβει για το πόσο κυριάρχησε η Chelsea στο παιχνίδι, πόσο οι Άγγλοι είχαν ευκαιρίες στην κατοχή,
τον έλεγχο του αγώνα. Έβαλε γκολ και η Arsenal στο Arsenal Βόρσκλα. Το έβαλε στο 32ο λεπτό του αγώνα ο Aubameyang. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος των ημιχρόνων και στα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 10 στο Europa League. 0-0 ο Ολυμπιακός με την Betis. Μόλις έβαλε γκολ και η Σλάβια Πράγας επί της Μπορντό. 1-0 στο 36. Μιλάνε οι έδρες μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Όχι, μόνο στο Λειψία Ζάλτσμπουργκ δεν μιλάει η έδρα. Σε όλα τα άλλα που έχουν big goal προηγούνται οι γηπεδούχοι. FM και όταν τα μηνύματά σας στο 545-26 με χρέος 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μαζί μας είναι η Στοίχημαν. Ημέρες με πολλά παιχνίδια, η Στοίχημαν.gr σας δίνει πραγματικά σε κάθε match πάρα πολλές επιλογές, καλύτερες αποδόσεις, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών και φυσικά ένα πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα, πόσο μάλλον σε βραδιές Champions League και Europa League. Είμαστε πάντα εν αναμονή της συνέντευξης του Λουτσέσκου. Δεν πρόλαβα να πω το τι έγινε στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Είπαμε ότι η Μπάτε Μπορίσοφ επικράτησε με 0-2 της Βίντι. Να δούμε λίγο ξανά ή μάλλον να δούμε τα γκολ των Λευκορώσων. Είπαμε στο 27ο λεπτό ο Φιλανδός του Ομίνεν έκανε το 0-1. Κλήρωσε την νίκη ο Φιλιππέγκο στο 85. Τελείωσε με 10 παίκτες η Μπάτε λόγω της αποβολής του Φιλίποβιτς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο από εδώ. Όχι, δεν βλέπω να έχουμε κάτι άλλο. Είπαμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι ανάμεσα σε Μπάτε και ΠΑΟΚ στη Λευκορωσία. Η Τσέλσι υποδέχεται τη Βίντι. Από ό,τι βλέπω για τη Βίντι, δεν έπαιξε. Ήταν εκτός αποστολής ο Ντάνκο Λάζοβιτς, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα δήλωσε ότι θέλει να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν έχει άμεση, αν είναι άμεση η απόφασή του. Πάντως, στο παιχνίδι αυτό, το σημερινό, ο Λάζοβιτς όχι μόνο δεν ήταν στην ενδεκάδα, δεν ήταν καν στην αποστολή των Ούγγρων. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε η κατάσταση στο άλλο παιχνίδι. Είπαμε και την επόμενη αγωνιστική που ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στην έδρα της Μπάτε Μπορίσοφ για να διεκδικήσει την νίκη. Αν καταφέρει να την πάρει, φέρνει στα ίσα τα σημερινά αποτελέσματα. Την ήττα του από τη Τσέλσι και την νίκη της Μπάτε Μπορίσοφ στην Ουγγαρία. Αν δεν τα καταφέρει, και η ισοπαλία δεν νομίζω να τον χαλάει, στη λογική ότι Μπάτε Μπορίσοφ θα δικήσει τούμπα μετά, αλλά θα πρέπει να βρει και αυτός νίκες, να κάνει σίγουρα δύο νίκες στην έδρα του, με την Μπάτε και τη Βίντι, και να διεκδικήσει το διπλό στην έδρα της Βίντι. Το πόσοι βαθμοί θα χρειαστούν για την πρόκριση στην επόμενη φάση θα φανεί στην πορεία του ομίλου. Και επίσης θα φανεί από το αν η Τσέλσι κάνει το 3-3, που είναι αρκετά πιθανό από τη στιγμή που κέρδισε και σήμερα στην Τούμπα, καθώς τα δύο επόμενα είναι εντός έδρας, με την Μπάτε Μπορίσοφ και τη Βίντι. Αν εκεί κάνει το 3-3, νομίζω ότι ο Σάρι θα μεγαλώσει το rotation και είναι πιθανό να βάλει και παίχτες που τέλος πάντων δεν είναι κοντά στην εντεκάδα όπως αυτή που επέλεξε σήμερα. Μπορεί να μην είχε, ξέρω εγώ, την εντεκάδα που είχε με την Κάρντιφ, τον Αζάρ, τον Νταβίτ Λουίς, τον Κόβασιτς και όλους αυτούς, ή να άφησε και εκτός τον Αθπιλικού Έντανο, τον έβαλε στην εξέλιξη του αγώνα. Αλλά αν κάνει τρεις νίκες, δεν θα κάνει καθόλου εντύπωση το να κάνει μεγαλύτερο rotation, να βάλει και παίχτες που δεν είναι έτσι τόσο κοντά στην ενδεκάδα ή μέσα σε αυτήν ή γύρω-γύρω από αυτήν. Και εκείνος ίσως να παίξει ρόλο στην πορεία του ομίλου. Γιατί έλειωσε να έρχεται με τον Γουίλιαν, με τον Πέδρο, με τον Μωράτα, ξέρω εγώ, τον Ζηρού, τον Κόβαση στην πορεία που μπορεί να παίξει. Και αλλιώς να έρχεται με παίκτες που μπορεί να είναι πιο μικρή σε ηλικία, με παίκτες που δεν παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχή σχεδόν καθόλου στην Premier League και να παίξει το Europa League. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι μπορεί να παίξει ρόλο, να παίξουν ρόλο μάλλον στην πορεία του ομίλου τα αποτελέσματα της Chelsea, στη λογική ότι αυτή θα είναι πρώτη και από εκεί και πέρα θα παιχτεί η δεύτερη θέση. Παραμένουμε πάντα εν αναμονή της συνέντευξης του Λουτσέσκου, ο οποίος βλέπω λίγο ότι καθυστερεί, θα έχει τους λόγους του. Άλλο γκολ στο Europa League έχει μπει στο 39
Στο Λουντογκόρετς Μπάγκερ Λεβερκούζεν οι Γερμανοί μειώνουν σε 2-1 με τον Βέντελ. Βγήκε και το goal-goal και το over από το ημίχρονο στο Λουντογκόρετς Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Μια Μπάγκερ η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά ούτε στη Γερμανία, δεν φαίνεται να ξεκινάει καλά ούτε στο Europa League. Απέναντι με Λουντογκόρετς, η οποία κάθε χρόνο είτε στο Champions League είτε στο Europa League είναι εκεί οι Βούλγαροι. Στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ υπάρχει και μια φάση στο τέλος του ημιχρόνου που δεν ξέρω αν θα άλλαζε την εικόνα του αγώνα, αλλά είναι μια φάση που είναι καθαρή, και λέω καθαρή γιατί και ο... Ποιος τραβάει το Μαωρίσιο Ανδρής, ο Μωράτα νομίζω, αν πρόλαβα να δω καλά, και τον τραβάει παραταταμένα μέσα στην περιοχή και βλέποντας το replay, ο Μαγένκο είναι μπροστά, ξεκινάει στα δευστή που. Μάλιστα, πάμε σε δεύτερο να ακούσουμε Ρασβάν Λουτσέσκο. Γνωρίζαμε από τη μέρα της κλήρωσης ότι η Chelsea είναι πολύ μεγάλη ομάδα, φαβορή για το παιχνίδι, για τον όμιλο κτλ. Μπορεί να εξηγήσει γιατί η δική του ομάδα σήμερα δεν κατάφερε να απειλήσει σχεδόν καθόλου. Περίμενε κάτι παραπάνω. Έχοντας πρώτη φορά τον Μπέλκα ως φορ, το δίδυμο αυτό το κεντρικό χαφ, τον Σάχοφ πρώτη φορά σε αυτόν τον ρόλο, τον Ντόσκα πρώτη φορά ως βασικό. We knew from the draw that Chelsea is a very good team. Did you expect it something more? Can you explain that our team didn't manage to be dangerous? And if you expected something more, playing with this... If our team, man. If the team managed to be dangerous, to create chances, and if you expected something more with playing with this formation, with Pelkas as a center forward, with Sachov and Wernblum? We prepared the game, analyzing very well the opponents, and they have a strong point, starting the building up with the two central midfielders and Jorginho with his movements. And from there, they very easy are able to open the space, to change the side, to play between the lines, and huge quality from one touch. In one moment, they could open space and to arrive very easy in the box. Προετοιμάσαμε το παιχνίδι αναλύοντας καλά τον αντίπαλο. Ξέραμε ότι ένα από τα δυνατά του σημεία είναι ο τρόπος ανάπτυξης που ξεκινάει από τη γραμμή της άμυνας, από τα δύο κεντρικά μπακ και το Ζορζίνιο. Και αν περάσει μπάλα από εκεί, μετά πολύ εύκολα μπορούν να εκμεταλλευτούν το χώρο, να ανοίξουν το παιχνίδι, να παίξουν την μπάλα στις πλευρές και να γίνουν επικίνδυνοι. We try to be compact. We try to, with the movements of Shakov and Pelkas, first of all, to avoid a lot of this kind of situations. Προσπαθήσαμε να είμαστε συμπαγείς και με τις κινήσεις του Σάχοφ και του Πέλκα στο χώρο αυτό να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. On the same time, we knew that Chelsea is a very fast and very well very well organized team when they lose the ball, aggressive on the same time. Ξέραμε ότι η Chelsea είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα και επιθετική όταν χάνει την μπάλα, τη δρά πολύ γρήγορα. And it was important for us to move fast and to open line of passes for the players from the back through Shakov and Pelkas. Και ήταν πολύ σημαντικό για μας escape from this situations. Να είμαστε γρήγοροι, να περάσουμε την μπάλα από το κέντρο, από το Σάχοφ και από το Μπέλκα στους παίχτες που θα έρχονται από πίσω, να δημιουργήσουμε χώρο και να φύγουμε γρήγορα από αυτή την κατάσταση. We started the game with such feelings, maybe too much respecting our opponents. We also made a mistake in the first goal and yes, the game could have been finished with a hard result. Ξεκινήσαμε με αυτά τα αισθήματα, τα συναισθήματα το παιχνίδι. Ίσως δείξαμε παραπάνω σεβασμό στον αντίπαλο. Κάναμε ένα λάθος στη φάση του πρώτου γκολ. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε τελειώσει με ένα σκληρό αποτέλεσμα για μας. Step by step, we escape from one situation or another. We ran a lot in the first half. And we went out with this result. Από εκεί και πέρα τρέξαμε πολύ, ξεφύγαμε από κάποιες καταστάσεις, βγήκαμε από το παιχνίδι με αυτό το αποτέλεσμα. We let's say were able to balance a little bit the game, the situation in the second half. In that moment we start to push more. Also Chelsea probably after the huge effort from the first half when they moved a lot the ball and they ran a lot and they created good opportunities.
they lost their freshness and we could have created possibilities to draw the game. Στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε κάπως το παιχνίδι, βγήκαμε πιο μπροστά, γίναμε πιο επιθετικοί. Ίσως και η Chelsea με πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχε καταβάλει στο πρώτο ημίχρονο έχασε κάτι από τη φρεσκάδα της και κάθισε λίγο πιο πίσω και δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, κάποιες κατάσταση που θα μπορούσαμε να έχουμε την ισοπαλία. Τελικά είναι ευχαριστημένος έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, τόσο από την ομάδα του, όσο και από την εικόνα που παρουσίασε, απέναντι σε μια ομάδα που είναι ασφαλώς πολύ ποιοτική. After all, are you satisfied from the performance of your players and from the result against such a quality team? I am satisfied about their huge effort of the players inside of the pitch. They ran a lot. They didn't lose the brain. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που έδειξαν μέσα στο γήπεδο. Έτρεξαν πάρα πολύ, δεν έχασαν το μυαλό τους. For this reason, yes. For the other, for the result, you are never satisfied when you lose. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είμαι ικανοποιημένος. Από πλευράς αποτελέσματος, φυσικά και όχι, δεν είσαι ποτέ ικανοποιημένος όταν χάνεις. But, as we said before, we faced one of the best team in this moment in Europe. Αλλά όπως είπαμε και χθες, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. As quality, as experience, as winners of titles in the world. Έχουν εμπειρία, έχουν ποιότητα, έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. And as organization. Και είναι πολύ οργανωμένοι. Then, I would not say that I am satisfied, but I would say it is a game in which we lost and we went out with the heads up, not down. Δεν θα πω λοιπόν ότι είμαι ικανοποιημένος, αλλά ένα παιχνίδι από το οποίο βγήκαμε με το κεφάλι ψηλά. Έλα Κώστα. Πίσω. Καλησπέρα. Προηγουμένως ο προπονητής της Chelsea, ο Γιώργο Σάρι, είπε ότι ξεχώρισε τον Μπέλκα όχι από το σημερινό παιχνίδι, από άλλα 5-6 μάτς που είχε δει του ΠΑΟΚ. Μήπως θεωρεί ο coach, έχοντας κάνει το πείραμα αυτό σήμερα με τον Μπέλκα ως ψευτοεννιάρη, ότι ίσως τελικά να δείξει αυτό που μπορούσε να του δώσει ο Μπέλκας παίζοντας λίγο πιο πίσω? Mr. Sarri before said that that Pelkas stands out from the rest of the squad being having so 5 or 6 games of PAOK. Do you believe that Pelkas could show his quality more playing not as a center forward but as an attacking midfielder? But okay, it wasn't like an attacking like a striker. If you want, take like this. We didn't play with a striker. We play a 4-2-4 midfielders. A 4-6. With the target to compact the team and not to give space to Chelsea. And also to be able to keep the ball more. Ο Πέλκας δεν ήταν ακριβώς επιθετικός. Μπορεί να πει κανείς ότι παίξαμε με ακόμα 2 παίχτες στο κέντρο, ότι ουσιαστικά παίξαμε με 4-6-0 σύστημα, γιατί θέλαμε να ελέγξουμε περισσότερο την μπάλα, να είμαστε συμπαγείς, να μην δώσουμε στην Τζέλσι χώρο και να μπορέσουμε να φύγουμε και εμείς στην επίθεση όταν μας δοθεί ευκαιρία. Σήμερα ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να μετρήσει την απόσταση που τον χωρίζει από το κορυφαίο επίπεδο. Ανεξάρτητα από το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι και το αποτέλεσμα, πόσο μεγάλη είδε ότι είναι αυτή η απόσταση και ποιο κέρδος θα μπορούσε να έχει σήμερα η ομάδα όσον αφορά το μέλλον και τις φιλοδοξίες της από το σημερινό παιχνίδι? ΠΑΟΚ today had the chance to measure himself against the top level of European football. How big is, do you believe, is this distance and what did you learn, what did you win from tonight's game in order to having ambition to go further in Europe? But I don't believe that it is normal to compare us with these top teams of England football. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι λογικό να συγκρίνουμε τον ΠΑΟΚ με τις κορυφαίες ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος. There is a huge difference from all point of view. Υπάρχει τεράστια διαφορά από όλες τις απόψεις. League, pace of the games in that league, quality, organization, mentality, all these aspects. Έχει να κάνει με την οργάνωση, με το ίδιο το πρωτάθλημα, με την ποιότητα, με την ταχύτητα του παιχνιδιού, με όλες αυτές τις παραμέτρους. The most watched league in the world, from far. Είναι μακράν το πιο δημοφιλές πρωτάθλημα. Having the best players and the best coaches. Με τις καλύτερες ομάδες και τους καλύτερους προπονητές.
We have to know exactly where we are, just like this we can make steps in front. Οπότε πρέπει και εμείς να διαπιστώσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα προς τα πάνω. For the other point of view, I believe that we gain experience in the way that we understand that in any game, we important is not to give up and to try to fight until the end. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κερδίσαμε εμπειρίες ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν πρέπει να το βάζεις κάτω ποτέ και πρέπει να προσπαθείς μέχρι το τέλος. No matter how strong is the opponent. Όσο δυνατός και αν είναι ο αντίπαλος. And that in the game of football you might have one situation, one moment in, when the games are against you and you can switch the result or... Everything. Και στο ποδόσφαιρο, ακόμα και αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος από σένα, μπορεί να βρεθεί μια στιγμή που είναι ικανή για να αλλάξει το αποτέλεσμα και τα δεδομένα. Αλαφαδόρη. Ένα θέμα που τέλος πάντων συζήτηση είναι και ο ΑΚΠΟΜ. Τα τελευταία δύο μάτς που ο Πρίγιοβιτς ήταν ή τραυματίας ή μισοτραυματίας, περιμέναμε να ξεκινήσει βασικός. Στην Κρήτη βάλατε τον Καρέλη. Σκεφτόμενοι την φιλοσοφία σας, περιμένω τον ακόμη επειδή δίνει περισσότερο καιρό στην ομάδα. Σήμερα τον είδαμε ότι ήταν εκτός αποστολής. Τι συμβαίνει με τον συγκεκριμένο παίκτη, αν δεν είναι ικανοποιημένος από τις προπονήσεις ή κάτι άλλο. One topic of conversation is ACPOM. With Prijovic out with injury, everybody assumed that he would play, knowing your mentality that you put players that have more time with the squad and adaptation. Instead of him, you chose Karelis against Toffi, and tonight he was out of the squad. If you are not satisfied with him, his effort in trainings, and if it's something else? No, it's nothing. It's a decision. We should have played on this way. Having one striker on the bench, the others were Biseswar, Limnios, Varda, players of attack, players that can create. With Prio that was preparing to enter and to have his minutes for the game of Sunday. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Είναι μια δική μου απόφαση η οποία έχει πάρθει σύμφωνα με όσα βλέπουμε στις προπονήσεις καθημερινά και σύμφωνα με την εικόνα και του Καρέλη στις προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα. Από εκεί πέρα το παιχνίδι σήμερα ήταν τέτοιο που έπρεπε να παίξουμε με αυτό το στυλ παιχνιδιού. Οπότε στον πάγκο θα είχαμε έναν επιθετικό και οι υπόλοιποι θα ήταν ποδοσφαιριστές που μπορούν να δημιουργήσουν όπως ο Μπίσεσβαρ, ο Βάρντα. Οπότε αυτό ήταν το σκεπτικό. Και έτσι συνεχίζουμε. Δημήτρη, δώσε το που δεν έχει ρωτήσει από πίσω και μετά εσύ. Μια ερώτηση πάλι για πρόσωπο. Mm-hmm. Ο Βιερίνια είδαμε ότι και σήμερα μερικές φορές δεν πάντουσε καλά. Το έχει δείξει από όλη την αρχή τη σεζόν. Με την είσοδο του Τόσκα στην ομάδα, μήπως σιγά σιγά τον δούμε να επιστρέψει στη φυσική του θέση? We saw today Virinia not being at the top of his performances, and he is like that almost from the beginning of the season. Having Tosca as a left back, maybe you believe it's time for Virinia to play in his natural position? I don't agree with you. Δεν συμφωνώ μαζί σας. A game could be a game. Maybe because he played a lot of games. Maybe because it was a hard game, yes, a player could have also less achievements during 90 minutes. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Μπορεί να έχει να κάνει με την πίεση του αντιπάλου, με το στυλ του παιχνιδιού. Δεν πετυχαίνει τα πάντα σε συνέχεια τα ίδια μέσα σε 90 λεπτά. But we had last year and this year as well the beginning. A defense that was very well organized, with perfect communication and understanding between our players, which created a lot of options for our way of playing. And then I don't know if it's necessary to make these changes after one game in which we faced such a strong team. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι όπως και την περασμένη σεζόν, έτσι και φέτος έχουμε ξεκινήσει με μια πολύ καλή συνολικά αμυντική λειτουργία και μια πολύ καλή γραμμή
άμυνας όπου έχει τέλεια επικοινωνία μεταξύ της και μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε από την γραμμή της άμυνας και να γίνουμε πιο επικίνδυνοι, και δεν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη χημεία και αυτή τη γραμμή της άμυνας επειδή παίξαμε ένα παιχνίδι κόντρα σε μια τέτοια ομάδα. Toshka gives us the possibility to rest players from one game to another, to have freshness. You know very well that we'll play every 3 days, and this is the most important. Ο Toshka μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να ξεκουράσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, γιατί όπως γνωρίζετε παίζουμε παιχνίδια κάθε 3 μέρες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το επόμενο παιχνίδι επηρεάζει τις σημερινές του επιλογές ή θα έπαιζε πάλι έτσι, ακόμα και αν την Κυριακή δεν είχε μάτς. Did Sunday's derby affected your choices and the players that you started in the starting 11, or you would choose the same players even if we didn't have a game on Sunday? Maybe yes, maybe not. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. But it's a very important game on Sunday. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Κυριακής. Και όλοι το γνωρίζουμε. Τελευταία ερώτηση, Κώστα. Αν θέλει ο coach να σχολιάσει το αποτέλεσμα στο άλλο μάτς του ομίλου και αν δημιουργεί ένα μεγαλύτερο βάρος για το επόμενο παιχνίδι στη Λευκορωσία. If you want to comment on the result of the other game of the group and if this result creates a bigger pressure for us for the second game. No, why to create bigger pressure? There are five games. Okay, one will be against Chelsea. We knew from the beginning that practically the qualification will be played between these three teams, but more between us and Bate. Όχι, on the paper, on the paper. After in football could happen a lot of things. Vidi to go and to have luck and to win in Chelsea and after everything to switch. Όχι, δεν δημιουργεί περισσότερη πίεση. Ξέραμε ότι έχουμε άλλα 5 παιχνίδια. Το ένα από αυτά είναι με την Τζέλσι. Ξέραμε από την αρχή λοιπόν ότι η πρόκριση θα παιχτεί ανάμεσα σε αυτές τις 3 ομάδες και ίσως περισσότερο ανάμεσα σε εμάς και την Πάτε Μπόρισοφ. Αλλά αυτά όλα είναι στα χαρτιά. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Μπορεί η Βίντι να έχει τύχει να κερδίσει την Τζέλσι και μετά όλα αυτά να ανατραπούν. I hope not. Ελπίζω να μην γίνει. Because Baden always has 3 points, we have no points, and if they win, they go to 6 points. But they will not win. Δεν θα κερδίσουν. And we have, first of all, to think about next game. And after, will be another game. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε το παιχνίδι της Κυριακής και μετά τα υπόλοιπα. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου και για το παιχνίδι και για κάποιες επιλογές του και για τον Βιερίνια και για τον Ακπομ, διάφορες ερωτήσεις. Θα πάμε σε λίγο και στην μεικτή ζώνη εκεί της Τούμπας για ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ και από εκεί. Έχουμε ακούσει όλες τις δηλώσεις, να πάρουμε και ό,τι τελευταίο υπάρχει από τη μεικτή ζώνη, να μιλήσουμε με την Ελένη Μπούντου, η οποία θα μας πει για το συνέστημά της μετά την σημερινή βραδιά. Ελένη, τι γίνεται? Χαίρετε παιδιά, καλησπέρα. Νομίζω ότι περισσότερες δηλώσεις τις έχετε ακούσει στη τηλεόραση. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, οι μεικτές ζώνες είναι ένα και το αυτό. Να σταθούμε, μίλησε ο Εντολό Καντέ, ο Ζηρού βεβαίως, ο οποίος δέχτηκε και μια πρόσμενη ερώτηση, δεδομένου ότι είναι ο Ζεν Πρεμιέ του αθλήματος, έτσι και ένας από τους πιο ωραίους. Από άλλο συνάδελφο ή από εσένα? Όχι, από άλλο συνάδελφο, ξέρεις ότι εγώ τέτοιες ερωτήσεις δεν κάνω. Παραμένει στο ύψος σου, ναι. Έτσι ακριβώς, για να δώσουμε λίγο το ρεζουμέ των δηλώσεων. Ο Καντέ στάθηκε σαφέστατα στην πολύ καλή εμφάνιση βεβαίως της Τσέλσι, αλλά και στο γεγονός ότι είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Το έδειξε σήμερα και ειδικά προς το τέλος του αγώνα, και οι περισσότεροι, όπως και ο Φάμπρεκας βεβαίως νωρίτερα, έτσι και ο Καντέ, ο Γάλλος πρωταθλητής κόσμου, ότι η ατμόσφαιρα που συνάντησαν στο γήπεδο της Τούμπας είναι το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό παίζεται το ποδόσφαιρο, για τέτοια γεμάτα γήπεδα. Η Τσέλσι έκανε το πρώτο βήμα για τους μπλε, αλλά ακόμη τίποτα δεν έχει τελειώσει.
Μια Τσέλσι η οποία σιγά σιγά αναχωρεί βεβαίως και μπορώ να πω ότι υπάρχει μια ανησυχία ή αν θέλετε ένας προβληματισμός για την κατάσταση του Πέδρου, τον οποίο Πέδρο δεν είδαμε να περνάει, η αλήθεια είναι μπροστά μας, έχει ένα θέμα με τον νόμο του. Να πω την αλήθεια, τον λυπήθηκα λίγο γιατί έπεσε πολύ άγρμα ο Πασχαλάκης επάνω του και νομίζω ότι πήγε με τα γόνατα, δηλαδή έτσι όπως έπεσε ο Πασχαλάκης να μαζέψει την μπάλα, με τα πόδια του και τα γόνατά του, και γι' αυτό νομίζω ότι είχε ένα τραυματισμό και δεν μπορούσε να κουνούσε το χέρι του άνθρωπος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κατεβήκαμε Νίκο κάτω και ήταν υπεύθυνη της κοινωνίας στο staff της Chelsea, υπήρχε έτσι μια ανησυχία. Υπήρχε βέβαια και μεγάλος προβληματισμός εδώ από τους άγγλους απεσταλμένους. Έλεγαν ότι είναι χαρακτηριστικά στα αποδητήρια και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα δούμε, αλλά λίγο αργότερα, έτσι έχοντας μιλήσει και με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, τα νέα φάνηκαν να είναι πιο καθιστικά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι έχει ο Πέδρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αποχωρεί και ο Ράζ Βαντιλουτσέσκου, για τον οποίο έχουν έρθει Ρουμάνοι βεβαίως και φυσικά θα τους μιλήσει, έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να πάμε, είναι μια συνέντευξη στα ρουμάνικα. Λοιπόν, η Τσέλσι, η οποία έχει αποχωρήσει, αποχωρεί για την ακρίβεια, με αρκετό κόσμο και νομίζω ότι αύριο και τις επόμενες μέρες θα δώσουμε μια περισσότερη, μια καλύτερη γεύση από ποδοσφαιριστές, ο οποίος ακούσατε σήμερα, αλλά κάναμε και λίγο πιο διευρυμένες συνεντεύξεις και σίγουρα ένας από αυτούς είναι και ο Άλεν Τόσκα, mm-hmm. ο οποίος μίλησε πιο γενικά. Αφορά τη Τσέλσι μας φέρνουν από όλες αναψυκτικά σε πάγο. Ευγενική. Μάλιστα. Φοβερά πράγματα. Είδα μια φωτογραφία, Ελένη, που ο πρόεδρος της Τσέλσι το απόγευμα ανέβηκε στο πέταλο που ήταν τέλος πάντων οι Άγγλοι και τους έδωσε πατατάκια. Ωραίος. Και εκείνο, Νίκο, το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο Κέιχιλ βγήκε για συνέντευξη βεβαίως στους Άγγλους απεσταλμένους. Νομίζω ότι ήταν πάνω από 35 λεπτά όρθιος. Βεβαίως μιλούσε κυρίως για την Τσέλσι πέρα από το σημερινό παιχνίδι, για το πόσο άλλαξε η φιλοσοφία με Κόντε, πόσο ίδιος βιώνει τον αγωνιστικό εντός εισαγωγικών ως παραγωνισμό του, θα λέγαμε, γιατί εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές σίγουρα θέλουν να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, πώς βιώνει τον μειωμένο χρόνο φετινό, αλλά εκείνο το οποίο έλεγα και εγώ και εντύπωση είναι αυτή η ανάλυση και η διάθεση από τον καθένα ξεχωριστά να μιλήσουν και να αναλύσουν, έτσι. Mm-hmm. Καλά, κοίταξε, για τον Κέιχιλ νομίζω τους κάνει και λίγο εντύπωση, όχι τους κάνει εντύπωση, επειδή μέχρι πέρσι ήταν βασικός και αυτό δεν παίζει καθόλου. Εντάξει, όπως ναι, 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 αυτό. Παίζει ένα ρόλο. Οπότε νομίζω πριν... ότι τα είπε όλα και για Αντώνιο Κόντε και για okay. Μαουρίσι Σάρι. Ελένη, πριν σε αποδεσμεύει. Να πούμε για τον Μάρκος Αλόνσο, ο οποίος ήταν η δεύτερη του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως, γιατί τον είχαμε ξεχάσει. Είχε βρεθεί στην Θεσσαλονίκη και με τη Φιωρεντίνα, έτσι από όπου αποκτήθηκε βεβαίως ο Ισπανός. Mm-hmm. Οπότε γνωρίζω καλά το συγκεκριμένο γήπεδο και σίγουρα είναι πάντα ευχάριστο να αγωνίζει σε γεμάτα γήπεδα και σε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Και ο ίδιος στάθηκε, αν θέλετε, στην οπισθοφόρηση, στο γεγονός ότι μπήκε ένα φρένο τις όποιες ωρέξεις της Τσέλσι στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο και αυτός, όπως τόνισε, ήταν απλά σήμερα η αρχή. Mm-hmm. Λοιπόν, πες μου, Νίκο. Όσον αφορά ρεπορτάζ, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έχει αποχώρηση η Τσέλσι. Περισσότεροι του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το Πούλμαν έχει ήδη αποχωρήσει. Περισσότεροι έχουν βγει χωρίς διάθεση για πολλά-πολλά, η αλήθεια είναι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μόνο μιλάει ο Λουτσέσκου στους Ρουμάνους που έχουν ταξιδέψει και παρακολουθούν βεβαίως από κοντά κάθε του βήμα. Ωραία. Ένα σχόλιο για αυτό που είδε σήμερα. Ένα σχόλιο για αυτό που είδα. Ναι, γιατί είναι γνωστό ότι σπάνιο ότι είσαι και λίγο φαν της Τσέλσι. Ωραία. Υπάρχει το επαγγελματικό κομμάτι, ωραία, και το συναισθηματικό, αλλά εδώ το συνέστημα συγκρούεται. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι αυτή. Χάρηκα καταρχάς που είδα δύο αγάπες στο σπίτι μας. Ήταν ένα γεμάτο ποδοσφαιρικό παιχνίδι με δύο αγαπημένες ομάδες. Εντάξει, την ιδιότητα της Τσέλσι την ξέρουμε. Έτσι είναι αδιαφυσβήτητη. Την εμπειρία της και το πώς διαχειρίζεται τέτοια παιχνίδια δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι ετοιμάζεται για τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι χαρούμενος, θα μου πείτε, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ δεν είναι κάποιος χαρούμενος, αλλά δεδομένου το πώς εξελίχθηκε το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεδομένου ότι είχε απέναντι την Τσέλσι, η οποία παρατάχθηκε με όλα τις αστέρια. Οι Άγγλοι έκαναν λόγο για rotation, για αλλαγές και ξαφνικά έρχεται μια ενδεκάδα που δείχνει ότι ο Σάρι όχι μόνο δεν αστείευεται. Χθες που έλεγε ότι κοιτάμε σε κάθε παιχνίδι τη νίκη και θέλουμε να θέσουμε τις βάσεις από αύριο κιόλας για την πορεία της Τσέλσι, το εννοούσε και με το παραπάνω. Έτσι και αυτό έδειξε τουλάχιστον η ενδεκάδα που παρέταξε. Ναι.
Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε για την ποιότητα του Βίλιαν, τον Μπάρκλεϊ, τον Ζορζίνιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η διαφορά ποιότητας φάνηκε ξεκάθαρα και το τελικό σκορ μάλλον είναι λίγο κολακευτικό για τον ΠΑΟΚ με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Ελένη, σε αποδεσμεύω φίλοι και συνάδελφε να συνεχίσεις τη δουλειά. Ωραία. Σε ευχαριστούμε και για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό αυτά βράδυ. Και από την Ελένη Μπούντου όσον αφορά το ρεπορτάζ από την συνέντευξη και τη συνέντευξη τύπου και από την μεικτή ζώνη. Έχουμε λίγο εικόνα και από Ολυμπιακό Μπέτις τώρα αφού σιγά σιγά ολοκληρώνεται το ρεπορτάζ από Τούμπα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη Ζάτση, ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο Europa League. Χωρίς γκολ το ΑΕΚ Λάρνακα Ζυρίχη, το Celtic Rosenborg, το Spartak Trnava Anderlecht, το Sporting Lissabon Skarabach, το Dundelans Milan, δεν μπορεί να κερδίσει το Dundelans, παιδί μου, στα 50, και το Ολυμπιακός Μπέτις που είναι 47. Γκολ έχουμε από τα ημίχρονα όλα, 2-1 το Λουντογκόρετς Μπάγκερ Λεβερκούζεν, 0-2 το Λειψίας Σάλτσμπουργκ, 0-1 το Κοπενχάγη Ζενίτ με τον Μακ να σκοράρει στην εκπνοή του ημιχρόνου, Σλάβια Πράγας Μπορντό 1-0 και Δυναμό Ζάγκρεπ Φενέρμπαχτσε 2-0 και Άρσεναλ φυσικά Βόρσκλα Πορτάβα 1-0. Όλα αυτά τα γκολ έχουν σημειωθεί από το ημίχρονο. Λοιπόν, λέω να πάμε σε ένα διάλειμμα, καθώς κρατήσαμε καμιά ώρα και όσον αφορά το ρεπορτάζ από Τούμπα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να πάρουμε και ένα ακόμα σχόλιο από την Τούμπα και να πούμε περισσότερα στην επόμενη ώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Έχουμε πάρει όλο το ρεπορτάζ από Τούμπα. Είναι μαζί μας φυσικά η Στοίχημαν. Στο Στοίχημαν καθημερινά μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις, μια μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πλήθος αγώνων από όλα τα πρωταθλήματα. Ημέρες με Champions League και Europa League. Όσοι παίζετε στοίχημα μπορείτε να καταλάβετε για πόσες επιλογές μιλάμε σε κάθε παιχνίδι. Πραγματικά η γκάμα είναι τεράστια και όχι μόνο φυσικά σε Champions League και Europa League και σε διάφορα αθλήματα και στο ποδόσφαιρο και παντού. Η στοίχημα έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχει πάρα πολλές επιλογές για στοιχηματισμό. Λοιπόν, καινούργια γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη είναι το δεύτερο γκολ της Arsenal που έγινε και τρίτο τώρα, καθώς ο Welbeck στο 48 έκανε το 2-0 μετά από πάσα του Μικηταριάν. Στο 56 ο Μπαμαγιάνγκ σκόραρε για δεύτερη φορά για τον εαυτό του, τρίτη για την ομάδα του και έκανε το 3-0 στο Arsenal Βόρσκλα. Μόλις τώρα η Dinamo Zagreb κάνει το 3-1 επί της Φενέρ. Η Φενέρ η οποία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο μειώνοντας με τον Νόι Στέτερ. Τώρα στο 56 η Δυνάμο Ζάγκρεπ πετυχαίνει το τρίτο γκολ και κάνει το 3-1. Γκολ έχουμε και στο Λουξεμβούργο το Ντουντελάνς Μίλαν στο 59. Ο Ιγκουαΐν ανοίγει το σκορ για την Μίλαν 0-1. Καινούριο γκολ είναι και το Sporting Λισαβόνα Σκάραμπαχ στο 54. Ο Ραφίνια έκανε το 1-0 για τους Πορτογάλους, παιχνίδι που είναι στο 60. Είπαμε ότι είναι 2-1 από το ημίχρονο το Λουντογκόρετς Μπάγκερ Λεβερκούζεν, 0-2 από το ημίχρονο το Λειψία Ζάλτσμπουργκ, 0-1 από το ημίχρονο το Κοπενχάγη Ζενίτ με τον γκολ του Μακ, 1-0 από το ημίχρονο το Σλάβια Πράγας Μπορντό, 0-0 ακόμα στο Σπάρτακ Τρνάβα Άντερλεχτ, 0-0 ακόμα στο Σέλτικ Ρόζεμπορκ, 0-0 ακόμα στο ΑΕΚ Λάρνακας Ζυρίχη, όπως και στο Ολυμπιακός Μπέτις. Περίπου στο 60 πάνω κάτω όλα τα παιχνίδια. Το Ολυμπιακό είναι λίγο πιο πίσω στο 58. Το Ολυμπιακός Μπέτις, ο Ολυμπιακός ο οποίος αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα σίγουρα παίρνει ένα προβάδισμα, γιατί θεωρητικά μαζί με την Μπέτις, η Μπέτις μάλλον θεωρητικά είναι το φοβορή για τον Όμιλο. Αν καταφέρει να την κερδίσει στην έδρα του μπορεί να αποκτήσει αυτό ένα προβάδισμα. 0-0 πάντως είναι και το παιχνίδι. Μετά από 58 λεπτά αγώνα. FM και όταν τα μηνύματά σου στο 545-26, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Όσον αφορά το ρεπορτάζ από την Τούμπα, το πήραμε όλο. Για την εικόνα του αγώνα αναφερθήκαμε αρκετά. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ακολουθήσει μια τέτοια ομάδα όπως η Τσέλσι. Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα είναι παιχνίδια επιβεβαίωσης και μαθήματα. Δηλαδή, στα επίπεδα ομάδων Βασιλείας, Σπαρτάκ Μόσχας, τις οποίες και απέκλεισε κιόλας, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Όχι απλά μπορεί να ανταποκριθεί, είναι και αυτό σε ένα τέτοιο επίπεδο.
σε παιχνίδια με αντιπάλους επίπεδου Champions League, γιατί εντάξει, κατά ψέμα τώρα η Chelsea, ναι, μεν είναι στο Europa League φέτος, αλλά το επίπεδό της, η ποιότητά της, το budget της και όλα αυτά είναι ομάδα Champions League. Και με την Benfica, βάζω μέσα, φάνηκε ότι ακόμα απέχει. Όπως είπε και ο Δημήτρης Οπέλκας, είναι μαθήματα αυτά για τον ΠΑΟΚ. Παίρνουν μαθήματα και κερδίζουν εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να πάρει δύο προκρίσεις σε προκριματικά Champions League, προφανώς και είναι κάτι σημαντικό. Δεν τα κατάφερε στην τρίτη στην Μπενφίκα, γιατί πέτυχε μια ομάδα που κάθε χρόνο στο Champions League, και αυτό φάνηκε. Και σήμερα απέναντι στη Chelsea την πετυχαίνει σε ένα timing κακό. Δηλαδή, μια Chelsea που έχει ξεκινήσει με 5 στα 5 στην Premier, που παρότι δεν έχει πολλές αλλαγές από πέρσι στο ρόστερ, δεν είναι ότι έχει ρίξει ένα κάρο χρήματα και άλλαξε πολλούς παίχτες, απλά άλλαξε τον προπονητή της και αντί του Κόντε έφερε το Σάρι και έχει καταφέρει ο Σάρι μια ομάδα που κυρίως περίμενε τον αντίπαλο να την κάνει με τα ίδια εργαλεία πολύ πιο ενεργητική στο παιχνίδι της και να έχει αυτή περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Και κάτι που το κατάλαβε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ σήμερα. Το κατάλαβε πολύ καλά γιατί ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι μια ομάδα που στα περισσότερα παιχνίδια του είναι αυτός που ελέγχει το ρυθμό. Σήμερα προφανώς για κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει. Το Ολυμπιακός έκανε μεγάλο λάθος και έχει μεγάλη ευκαιρία η Μπέτης. Για να δούμε αν θα την δώσει την μπάλα. Δεν τη δίνει την μπάλα. Πλασάρει μόνος του ο Ισπανός. Ενώ δίπλα ο συμπέκτης ήταν ελεύθερος για να κάνει το 0-1. Το έβγαλε ο Γιαννιώτας. Πάνω του πήγε μπάλα στα πόδια του. Ο Γιαννιώτης, μάλλον, συγγνώμη. Ένα λάθος πολύ εύκολο Ολυμπιακό στο κέντρο. Ούτε καν τον είδε, πιστεύω, το συμπέκτη του, ο επιθετικός της Μπέτης εδώ. Βγήκανε 2-1, ο συμπέκτης ήταν ελεύθερος για να πλασάρει, δεν τον είδε, έχασε την ευκαιρία, μένει το 0-0 στο Ολυμπιακός Μπέτης. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι, όπως και με την Μπενφίκα, έτσι και σήμερα, κατάλαβε ότι από αυτό το επίπεδο απέχει ακόμα με ένα σύστημα καινούριο. Δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, δεν θα τον βλέπουμε ποτέ νομίζω στην Ελλάδα να παίξει έτσι. Άντε στην Ευρώπη τον είχαμε δει να παίζει με ψευτοεννιά τον Μπέλκα, που όπως εξήγησε και ο Λουτσέσκου ουσιαστικά δεν ήταν καν ψευτοεννιά, ήταν ένας έκτος ακόμα παίχτης λίγο πιο μπροστά στο κέντρο. Νομίζω ότι αυτή η επιλογή αποσυντώνησε λίγο παραπάνω τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και η λογική του Λουτσέσκου ήταν να κλείσει όσο ήταν περισσότερους χώρους και να έχει όσο ήταν περισσότερους παίχτες στο κέντρο που μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μπόρεσε να βγει και ένα παραπάνω με την ποιότητα που έχουν οι Άγγλοι, με την ποιότητα που έχει η Τσέλσι. Προφανώς και ο Πρίγιοβιτς δεν ήταν έτοιμος. Έτσι, δεν ήταν για να παίξει παραπάνω. Έπαιξε περίπου 25 λεπτά ο Πρίγιοβιτς και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ περισσότερο το χρειάζεται στα επόμενα παιχνίδια των Πρίγιοβιτς, τη Κυριακή με την ΑΕΚ, σε πρώτη φάση, που είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι όσον αφορά το πρωτάθλημα, την ψυχολογία. Κανένας μέσα στην ομάδα δεν έχει ξεχάσει τι γίνει πέρσι με την ΑΕΚ. Και γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό που έρχεται την Κυριακή. Αλλά μένουμε λίγο στο σημερινό, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ένα μάτς με τη Chelsea, ένα μάτς Europa League, που πάντα έχει το ενδιαφέρον του. Πηγαίνοντας ξανά λίγο στα του στοιχήματος, ισοφαρίζει η Bayer Leverkusen τη Ludogorets. 2-2 Ludogorets Leverkusen στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τέλιν έκανε το 2-2 στο 64 για τους Γερμανούς, ενώ έχει βάλει τέταρτο η Dinamo Zagreb επί της Fenerbahce. Δεύτερο Χαϊρόβ στο 56. Στο 64, στο 60 ο Όλμο έκανε το 4-1. Fenerbahce, τους χάνει, είναι φέτος. Κάνει εντύπωση, είναι πολύ μεγάλο το σκορ. Έβαλε γκολ και η Ζυρίχη στην Κύπρο. ΑΕΚ Λάρνακας Ζυρίχη 0-1 με το πέναλτι του Κολόλι. Στην πορεία εννοείται βέβαια θα προλάβουμε πιθανολογώ μέχρι το τέλος εκπομπής και τα τελικά και θα δώσουμε όλα τα τελικά από Europa League και τα παιχνίδια νωρίτερα που ξεκίνησαν στις 8 και αυτά που ξεκίνησαν στις 10. Λίγο μετά τις 11.30 μετά το διάλειμμα θα πάμε παραπάνω ένα σχόλιο από τον Σταύρο Κόλκα για το παιχνίδι που το περιέγραψε και τον λογαριασμό του Λίμπερο. Τον ακούσατε, να ακούσουμε το δικό του σχόλιο. Και προς το τέλος πιστεύω θα έχουμε και ένα σχόλιο και από τον Σταμάτη Μουρελή για το άλλο παιχνίδι της ημέρας σήμερα, που ήταν μπασκετικό.
Προφανώς και δεν υπήρχε το ίδιο ενδιαφέρον. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπήρχε και εκεί παιχνίδι. Η ομάδα της πόλης, ο Άρης, νίκησε εύκολα την Δυναμό Τυφλίδας 64-90 στον πρώτο προκριματικό του Champions League. Προφανώς και από σήμερα ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκλησή του στο δεύτερο προκριματικό, που είναι το πιθανότερο να αντιμετωπίσει την Νίζνη Νόβγορο στην πορεία. Θα μιλήσουμε και με τον Σταμάτη. Είπαμε τι έχει γίνει και στον όμιλο του ΠΑΟΚ. Ό,τι έχει να κάνει με ρεπορτάζ το έχουμε αναφέρει από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τσέλσι. Είπαμε και για το πέναλτι το οποίο θα μπορούσε να δοθεί, γιατί δεν ήταν μόνο μια φάση που τραβάει ο παίκτης της Τσέλσι τον Μαουρίσιο. Είναι φάση που βλέποντας το replay είναι μπροστά ο Μαγένκο, ο Ισπανός διαιτητής. Έχει εκεί το βλέμμα του, θεωρεί ότι το τράβηγμα τέλος πάντων που έγινε στο Μαουρίσιο δεν ήταν για πέναλτι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι προς την πορεία της μπάλας η κίνηση του Μαουρίσιο. Τον κρατάει ξεκάθαρα, νομίζω ο Ρούντιγκερ ήταν αυτός που τον κράτησε, αλλά δεν έδωσε το πέναλτι ο Μαγένκο. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι, έτσι, με βάση την εικόνα του αγώνα, αλλά αν είχε ο ΠΑΟΚ την ευκαιρία να σοφαρίσει με ένα πέναλτι στο τέλος του ημιχρόνου, μπορεί και να άλλαζε κάπως η εικόνα του αγώνα. Μπορεί, ξαναλέω, το πιθανότερο να μην άλλαζε με αυτά που είδαμε. Η προσθήκη του Ζορζίνιο στην Τσέλσι, που τον ήξερε πολύ καλά ο Σάρι από την Νάπολη, έχει δώσει ακόμη περισσότερα τρεξίματα και ποιότητα στο κέντρο. Ο Καντέ είναι ένας παίκτης που πραγματικά είναι παντού και είναι παντού σε παιχνίδια πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Είτε στο Μουντιάλ, είτε στην Premier League. Καταλαβαίνω τέτοια μάτς στο Europa League για τον Καντέ είναι piece of cake, που το λένε και οι Άγγλοι, πολύ έτσι εύκολα. Και νομίζω το δεύτερο ημίχρονο ήταν και λίγο πιο ψηλά ο Καντέ. Δηλαδή, πολύ περισσότερες φορές το δεύτερο ημίχρονο πάτησε και περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Αυτός ο οποίος είχε μεγαλύτερη ένταση, θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο, νομίζω ήταν ο Μαουρίσιο. Μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη ενέργεια. Παρότι ας πούμε, ο Βέρμπλουμ θεωρητικά ήταν πιο ξεκούραστος. Ο Σάχοφ που ήταν και λίγο πιο μπροστά. Ο Λουτσέσκου ρωτήθηκε για το Βιερίνια με αφορμή την εικόνα του Τόσκα σήμερα, που νομίζω ήταν αυτός που ήταν ο λιγότερο χειρότερος, να το πω έτσι, ο Ρουμάνος, για το αν είναι πιθανό να δούμε το Βιερίνια να επιστρέφει μπροστά. Δεν νομίζω στο μυαλό του Ρουμάνου αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει στο μυαλό του τον Βιερίνια ως εξτρέμ. Και το έδειξε και σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, και σήμερα, παρότι δεν υπήρχε ο Μάτος, το μετέφερε στα δεξιά της άμυνας. Νομίζω στο μυαλό του Λουτσέσκο Βιερίνια είναι back στη λογική της ανάπτυξης από πίσω. Απλά δεν ξέρω σε τέτοια παιχνίδια αν αυτό είναι αρκετό. Δηλαδή, αν σε μάτς που αναγκαστικά θα περιμένεις, όπως η Τσέλσι, όπως σε μάτς με αντίπολο τη Τσέλσι, την Μπενφίκα, αν ο Βιερίνια μπορεί να είναι λειτουργικός από την άμυνα. Σε μάτς στη Τούμπα με τον Πανιόνιο ή στην Ελλάδα γενικότερα, προφανώς και μπορεί να είναι πολύ λειτουργικός παίζοντας από την άμυνα. Μπορεί να βοηθήσει πολύ και στην ανάπτυξη και δεν έχει τόσες πιθανότητες να εκτεθεί. Σε αυτά τα μάτς, το είδαμε και την Μπενφίκα, το είδαμε και σήμερα, οι πιθανότητες να εκτεθεί είναι πολύ περισσότερες. Και λόγω της ποιότητας των αντιπάλων, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να εκτεθεί. Στην Ελλάδα είναι αρκετά χρησιμός και σε αυτή τη θέση και αρκετά λειτουργικός. Στην Ευρώπη, σε τέτοιους αντιπάλους, με Τσέλσι, με Μπενφίκα, είναι αρκετά δύσκολο για το Βιερίνια να λειτουργήσει καλά μέσα στην ομάδα και επιθετικά και αμυντικά. Γιατί επιθετικά δεν βρίσκει το χώρο να αναπτυχθεί λόγω της υψηλής πίεσης, και αμυντικά επειδή δεν είναι και η θέση του και υπάρχει αρκετή ποιότητα στους παίκτες εκεί που είναι στην απέναντί του, να το πω έτσι, κάπου χάνεται και ο Βιερίνια. Λοιπόν, τρίτο γκολ η Bayer Leverkusen, φοβερά πράγματα, στη Βουλγαρία. 2-3 το κάνει. Προηγήθηκε με 2-0 η Λουντογκόρετς με τον Κεσερού και τον Μαρσελίνο στο πρώτο ημίχρονο, στο 30 μέχρι το 31. Στο 38 μείωσε ο Βέντελ. Στο 2-2 ο Θέλιν έκανε, στο 64 μάλλον ο Θέλιν έκανε το 2-2. Και τώρα στο 69 γίνεται το 2-3 για την Bayer Leverkusen, η οποία πάει για ανατροπή. Μείωσε η Λειψία της Salzburg σε 1-2. Με τον Λαϊμέρ στο 71, παιχνίδια που είναι περίπου όλα εκεί στο 70-71-72. Άλλο γκολ δεν βλέπω να έχει μπει. Το Ολυμπιακός Μπέτης παραμένει στο 0-0. Έχασε μια καλή ευκαιρία ο Φετφατζίδης
Πιο πριν είχε μια μεγάλη και η Μπέτις για να περάσει μπροστά στο σκορ. Στο 69 είμαστε εκεί, στο Ολυμπιακός Μπέτις. Μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν. Η ποδοσφαιρική δράση έχει ξεκινήσει σε όλο τον πλανήτη, το έχετε καταλάβει, σε όλα τα πρωταθλήματα, Europa League, Champions League. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις από τη στοίχημαν.gr και Super League φυσικά. Μπορείτε να παίξετε από παντού, από υπολογιστή, από tablet. Το mobile app της στοίχημαν.gr είναι διαθέσιμο και σε συσκευές Android και σε iOS. Έχετε την επιλογή του cash out στο live. Έχετε δίπλα σε 24ωρο email, Viber, live chat, όλα αυτά από, από τη στοίχημαν.gr, η οποία είναι μαζί μας στην εκπομπή. Λοιπόν, Γιάννη Ζάτση, λέω να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας να πάρουμε κόλκα, να πάρουμε ένα σχόλιο και να μιλήσουμε και στα μάτια Μουρελή προς το τέλος για όσα έγιναν και στο παιχνίδι του Άρη στο μπάσκετ. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που είναι λίγο post-game σήμερα μετά το ΠΑΟΚ Chelsea, μια πολύ ωραία προσπάθεια του Ποντένσε νομίζω ήταν, που πέρασε δύο Ισπανούς και έτσι την κάρτα φάουλ για τον Ολυμπιακό 75 από τα αριστερά, ευκαιρία για σέντρα, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Ποντένσε. Πηγαίνοντας σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ο Ολυμπιακός πλέον, το αναφέραμε, συνεχίζει με 10 μετά την αποβολή του Τσιμίκα με απευθείας κόκκινη κάρτα, ενώ βάζει τον γκολ η Σπάρτακ Τρνάβα και προηγείται 1-0 επί της Άντερλεχτ. Τα δύο παιχνίδια που δεν έχουν γκολ είναι το Ολυμπιακός Μπέτις και το Celtic Rosenborg, ενώ γίνεται το Arsenal Βόρσκλα 4-1. Σταύρο Κόλκα, καλησπέρα και από μένα, τι γίνεται? Καλησπέρα παιδιά, όλα καλά. Εντάξει. Δεν νομίζω τώρα ότι περιμένω περισσότερο. Με τρελαίνει τώρα, δηλαδή μάλλον με κανένα δύο φίλους μου εδώ που είμαι. Ναι. Αν έβαζε αυτό, πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι με το αν δεν μάμισε κανείς. Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, ξεκινάμε. Δεύτερον, είναι τόσο μεγάλη διαφορά επιπέδου, πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν είναι κακό. Είναι άλλο να είσαι περήφανος και άλλο να είσαι χαζός. Ωραία. Ναι. Και εγώ είμαι περήφανος που είμαι ΠΑΟΚ και έχω την αίσθηση ότι όπου και να πάμε θα κερδίσουμε. Ωραία. Αλλά σήμερα, ρε παιδιά, η Chelsea μπορεί να είναι η καλύτερη ομάδα που πέρασε από την Τούμπα ever. Ναι. Δηλαδή, σε τι στερούσε αυτή η ομάδα? Σε όγκο, σε ταχύτητα, αθλητικά προσόντα, ποιότητα, συντονισμό? Πού ακριβώς στερούσε αυτή η ομάδα? Είχε κάτι αδύναμο πάνω της? Κοίτα, ήτανε σοκ. Σοκ. Okay. Έχοντας δει τη Chelsea, δεν είναι σοκ. Αλλά στη λογική του ΠΑΟΚ που έχουμε δει εδώ και ένα χρόνο με τον Λουτσέσκου, ωραία, η καθολική υπεροχή της Chelsea ήταν κάτι πολύ καινούριο, ρε φίλε. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό, ναι, σε σχέση με τα παιχνίδια με στην Τούμπα. Δηλαδή παίζει η ΑΕΚ με τον Άγιαξ χθες, που είναι 3-5 κάτω από την Chelsea, και έχει ίδια ποσοστά κατοχής με τον ΠΑΟΚ που παίζει με την Chelsea. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Πώς το λένε, η ΑΕΚ δέχεται 3 γκολ από τον Άγιαξ, που είναι 2 επίπεδα κάτω από την Chelsea, ο ΠΑΟΚ δέχεται 1. Ωραία. Δηλαδή, δεν είναι... Δηλαδή, το ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν όπως κάτω στο Ολυμπιακό, στο 0-0 με παίχνει λιγότερο. Ναι. Ωραία. Και η Μπέτις είναι δύο κλάσεις καλύτερη ομάδα. Mm-hmm. Ωραία. Να ξέρουμε λίγο τι είναι οι ελληνικές ομάδες για 2018. Ναι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από τις ελληνικές ομάδες, απλά στο επίπεδο της Chelsea δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή τώρα λέγαμε, ρε φίλε, με το Στέργιο εδώ που είμαστε, είναι που θα βάζει και ένα πνευματικούς. Ωραία. Δηλαδή μόνο ο Μαρκ Χιούς δεν έπαιζε και ο Άρσιμπαλτ. Ωραία. Πώς δεν είχε γίνει όταν έπαιζε. Ωραία. Όλοι οι άλλοι παίξανε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή... Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Είναι σαν να έχω τη Μίλα Γιώγοβιτς 20 χρονών. Ωραία. Τη μία. Και απ' την άλλη την Νατάσα Γερασιμίδου. Δεν συγκρίνονται. Ναι. Η οποία ζει παρεμπιπτόντως. Η Νατάσα δεν νομίζω. Ναι. Θεός χωρέστη. Ναι. Τη φέραμε στην κουβέντα. Ναι. Ναι. Α, όχι, η Νατάσα είναι αυτή που πέθανε. Ναι. Όντως. Πάμε παρακάτω, αφού κάναμε και ένα εικαστικό, μια εικαστική παρέμβαση. Εντάξει. Το θέμα, εγώ πιστεύω ότι στο μυαλό του Λουτσέσκου, ωραία, αν θέλουμε να βρούμε ένα πρόβλημα, είναι ότι στο μυαλό του είχε ξεγράψει το συγκεκριμένο πράγμα, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και περισσότερο έχει και λογικά έχει στο μυαλό του τους αγώνες πρωταθλήματος. Σήμερα παραδείγματος χάρη δεν έπαιξε καθόλου ο Κρέσπο, δεν έπαιξε καθόλου ο Κάνιος, δεν έπαιξε καθόλου ο Μάτος, αναγκαστικά ο Μάτος, δεν έπαιξε καθόλου ο Καρέλης,
δεν έπαιξε καθόλου ο Λιμιός, δεν έπαιξε καθόλου, έπαιξε λίγο ο Μπίσεσβαρ, λίγο ο Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή γενικά έχει μια ομάδα φρέσκια, αν θα πρέπει να διαχειριστεί κάποιες δυνάμεις του Μαουρίτσιο που είναι αρκετά έμπειρος, ο Βαρέλα που είναι αρκετά δυνατό παιδί και πιο γυμνασμένος παίκτης του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν έχει θέματα για την Κυριακή, ξεκινάμε τα βασικά. Ωραία, ο Καντουρί λίγο, που σήμερα μου έδειξε ότι είναι και σε πολύ καλά σε αθλητικό επίπεδο. Ναι. Ότι έχει ανοίξει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Καντουρί είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ωραία, και γενικά νομίζω ότι στο κάδρο του Λουτσέσκου είναι πάνω από όλα οι αγώνες του αθλήματος. Δεν είναι αυτός που ο σημερινός δεν ήταν. Και δεν ήταν γιατί όπως και να το έπαιρνες από την αρχή του αγώνα, ωραία, οι πιθανότητες να πάρει ο ΠΑΟΚ κάθε τυχόν στιγμή που η Τσέλσι κατέβαινε έτσι, ήταν, δεν ξεπερνούσαν το 5% ρε, πήγαν το 10%. Ναι. Δηλαδή, και με μία κανονική, με μία πλήρη ενδεκάδα ήταν ο ΠΑΟΚ, με αυτή την Τσέλσι η εικόνα θα ήταν πάλι ανάλογη. Ο ΠΑΟΚ με πλήρη ενδεκάδα έφαγε 4 του Μπενφίκα. Ναι, ναι. Γιατί του ΠΑΟΚ ή θα του βγουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα σκοτώσει τον αντίπαλο στο σετ παιχνίδι που παίζει ή θα έχει τεθεί λόγω της αδυναμίας που έχει σε συγκεκριμένες θέσεις. Mm-hmm. Αυτή mm-hmm. είναι η κατάσταση. Mm-hmm. Ωραία. Στα θετικά νομίζω είναι η απόδοση του Τόσκα. Έδειξε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Για μένα πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ. Και μαζί με τον Μαουρίτσιο και τον Καντουρί, μαζί και τον Βαρέλα, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Βέμπλουμ μου δείχνει πολύ πίσω. Ωραία. Ο Πέλκας θυσιάστηκε για να παίξει σε μια θέση εντελώς άχρωμη, να παίξει ψηλά. Νομίζω ότι γενικά δεν μπορούμε, ο Βιερίνη είναι σε κακή κατάσταση, όπως και ο Πασχαλάκης είναι σε κακή κατάσταση, ξέχωρα να έκανε μια-δύο αποκρούσεις καλές. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Δεν ξέρω αν το Βιερίνη τον μπέρδεψε λίγο παραπάνω και η αλλαγή της ενώ της έχει πλευράς. Παίξει τη θέση 3 χρόνια στη Γερμανία, όντως και μια ακόμη φορά που έχει χρησιμοποιηθεί και δεν πήγε καλά. Ναι. Αλλά επειδή είναι σερή αγώνες που είναι σε μέτρια κατάσταση, εγώ περιμένω να δω να κάνει το Βιερίνη. Θα τον δούμε σε κάποια βάση. Αλλά καίγεται ο κόλος μας τώρα αυτήν την εβδομάδα. Σωστά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, ήταν ένα βράδυ που είχαμε την τύχη να δούμε μια υπερομάδα στην Τούμπα. Τον κρατάω αυτό. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω παραπάνω. Νομίζω ότι σε επίπεδο τακτικό, αθλητικό, τεχνικό, ταχύτητας κτλ. Ήταν σε top επίπεδο. Γέλασα όταν σε κάποια φάση πιάσα τον εαυτό μου στα πρώτα λεπτά να λέει ότι το ελέγχουμε και έχουμε κλείσει καλά τους διαδρόμους όταν βγάλαν τον γκολ με τις τέσσερις πάσεις σε πρώτο χρόνο και δυνατές στο χώρο. Αυτό και εκείνη η κόντρα με το τέταρτο του Πέδρο που την έστειλε πάνω στο Πασχαλάκη. Που μέχρι να καταλάβεις τι έχει γίνει είχε βγει απέναντι το Πασχαλάκη. Άστο ρε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά χάσαμε το φως μας. Εκεί. Έψεσαι τον εαυτό μου σίγουρα θα το παραμυθιάζεται. Δηλαδή έχει πλάκα τώρα να το ελέγξουμε λίγο το χώρο. Ναι. Γιατί είμαστε και ψηλά τοποθετημένοι και δεν απειλούμασταν και δεν κυκλοφορούσαν και με πολύ άρεση την μπάλα στο δικό μας μισό. Και λέω έχει πλάκα. Και κάνουν την ενέργεια εκεί και χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια. Σωστά. Ναι, εντάξει, η ταχύτητα δεν ξέρω πώς φάνηκε στην τηλεόραση. Σε πραγματικό χρόνο είναι η πιο γρήγορη ενέργεια συνδυαστική που έχουμε δει στην Τούμπα ever. Ναι. Όπως είχε πει ο Δημήτρης Μήτρογλου μια φορά στον γκολ του Καρέκα με τον Μαραντόνα. Δηλαδή άκουσα ένα φσιτ. Ξαφνικά είδα από πίσω μου τον Καρέκα. Άκουσα ένα φσιτ. Τώρα ακούσαμε 4 φσιτ. Ναι. Και είδαμε μάλιστα την μπάλα να καταλήγει στον Βίλιαν. Εκεί... Αλλά τι σου είναι η μπάλα τώρα, άμα η κόντρα ευνοείς το Πασχαλάκη έχει μείνει το 0. Να τελειώσουμε κανένα 0-0 σήμερα που δεν παίρνει μπάλα τίποτα μέσα και να λες αποτέλεσμα. Ή επίσης από το πουθενά θα μπορούσες να έχει δοθεί και το πέναλτι και να ισοφαρίσεις, ας πούμε, και μπορεί γεγονός να αλλάζει και η εικόνα του αγώνα. Μπορεί. Γεγονός, αλλά επειδή ο Μαγέγκο δεν τα δίνει, αφού δεν έδινε τίποτα. Δηλαδή έπεσε το ξύλο. Μα τη βλέπει ρε τη φάση, είναι μπροστά. Ναι, ρε, ναι. Δηλαδή ρε, δεν ρε, είναι ότι είναι ναι πολλά σώματα και δεν το είδε. Οκ, okay, εντάξει, είδε, συμβαίνει. Αλλά ήταν μπροστά στη φάση. Δεν σφυρίζει. Δηλαδή έχει αφήσει 4-5 φάσεις που στην Ελλάδα τα κίτρινε. Ναι. Καταλάβες, δεν είναι, είναι η φιλοσοφία του αυτή. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον που δεν δίνει εύκολα φάουλ ή δεν δίνει εύκολα πέναλτι. Τον προτιμώ από αυτόν που δίνει την επαφή πέναλτι. Ναι. Είναι πέναλτι, δεν βάσει κανονισμού, είναι πέναλτι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά θα τον κατηγορήσω εγώ τον διαιτητή όταν η φιλοσοφία των σφυριγμάτων του είναι κόντρα σε αυτό που δεν σφυρίζει εκείνη την ώρα. Ναι. Εκεί θα τον κατηγορήσω. Το άφησε το παιχνίδι,
είχε ρυθμό το παιχνίδι, είχε τέλος πάντων συνδυασμού στο παιχνίδι, είχε ξύλο το παιχνίδι, σου λέει κάτσε ρε φίλε, παίρνει 15 εκατομμύρια το παιχνίδι, ξέρεις, φάει και κάποια χρουτσιά. Ωραία. Δίκιο έχει, έτσι πρέπει να είναι. Όχι σαν τους ευαίσθητους τους δικούς μας επαφή και φάουλ, οι ηρητές, τα αγοράκια αυτά τρυφερά. Ακάτσου να δούμε, εγώ σου λέω μας αδίκησε. Ναι, αλλά τι να πω τώρα, ότι έπρεπε να δώσω πέναλτι. Σωστά. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ναι, θα μπορούσαμε να πατήσουμε εκεί. Και από την άλλη κιόλα θα μπορούσε να γυρίσει και να πει, μας ακύρωσε καθαρό γκολ. Του Μωράτα είναι γκολ, δεν είναι offside. Σωστά. Σωστά. Δεν μένω στην διαιτησία. Νομίζω είναι επικός κωμικό να συζητάμε για διαιτησία σήμερα. Όντως. Ο Ολυμπιακός έφαγε γκολ. Όχι. 0-0 στο 85. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι πέρασε. Ότι μεγαλύτερο κακό γίνεται από το δικό της μπάτε στη Βίτη παρά από το πάω στην Τζέρσεβε. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν χάνεις τον όμιλο του Europa League, το καλύτερο αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι είναι ισοπαλία. Ειδικά στις αρχές. Ναι, ναι, ναι. Η μπάτε πέρασε. Okay, και στο καπάκι ο Πάουκ πηγαίνει να παίξει την έδρα της μπάτε Μπορούσε. Ναι. Έτσι κι αλλιώς νομίζω, Σταύρε, όσον αφορά την πρόκριση, θα έπρεπε να πάρει ισοπαλία ή νίκη στην έδρα της Μπάντε Μπορίσοφ, ό,τι και να γινόταν με τη Τσέλση, ό,τι και να γινόταν στο... Έτσι κι αλλιώς, ναι. Αυτό δεν αλλάζει κάτι, γιατί έχει δει ο Πάουκ στην Μπάντε. Ναι. Το καλό στην προηγούμενη περίπτωση είναι ότι με εσύ, έχοντας πάει μόλις ένα γκολ από την Τσέλση, ωραία, δουλεύει και τον γκολ αβερέι. Δηλαδή, οκ, γιατί δύσκολα να βάλει Τσέλση ξανά ένα γκολ σε παιχνίδι Europa League, αν κατέβει έτσι. Ναι. Ναι. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία στη χειρότερη της μέρα κέρδισε 2-0 βιστά την Bournemouth και έχει βάλει 4-2-3-4, δηλαδή είναι μπαίνει το κολλάκι. Και δίνει και διαφορά επιπέδου της από τις ομάδες που έχει στον όμιλο στο Europa League, είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαία το πρώτο φαβόρι για την κατάκτηση. Δεν είναι τυχαία. Είναι το πιο ξεκάθαρο φαβόρι της θεσμού. Είναι εκπληκτική ομάδα. Ό,τι και να λέμε. Δηλαδή κάποιος που παίζει στοίχημα να έχει στο μυαλό του να παίζει την Τζέλση. Μην τη φοβάται. Ναι. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να τη φοβάται καθόλου. Ωραία. Ωραία, Σταύρε. Σε ευχαριστούμε. Αυτά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια εκεί σε ό,τι κάνεις. Λοιπόν, αυτά από τον Σταύρο Κόλκα. Κλείνουμε το κομμάτι του Chelsea PAOK. Θα πάμε να πάρουμε και ένα σχόλιο από το Σταμάτη στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, στο μπασκετικό. Παραμένει το 0-0 στο Ολυμπιακός Μπέτις, 87ο λεπτό. Καινούρια γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. 2-3 γίνεται το Λειψία Ζάλτσμπουργκ. Προηγήθηκε 0-2 η Ζάλτσμπουργκ. Ισοφάρισε η Λειψία, μείωσε στο 71 με το Λαϊμέρι. Ισοφάρισε στο 82 με τον Μπόλσεν. Τώρα στο 89 η Ζάλτσμπουργκ κάνει το 2-3. 2-0 το κάνει μόλις η Sporting Λισαβόνας επί της Κάραμπαχ με τον Καμπράλ. 2-0 εκεί το παιχνίδι. Έχει ισοφαρίσει η Κοπενχάγη τη Zenit με τον γκολ του Σωτηρίου στο 64. 1-1 εκεί το παιχνίδι. Τελευταίο γκολ αυτό της Salzburg. Κλείνουμε, πριν κλείσουμε και εμείς την εκπομπή, το κομμάτι του ποδοσφαίρου, πηγαίνουμε στο μπάσκετ. Ο Άρης σήμερα ανοίξε εύκολα τη Δύναμο Τυφλίδας με 64-90. Ουσιαστικά από σήμερα εξασφάλισε την πρόκληση στο δεύτερο πραγματικό. Πάμε στο Σταμάτη Μουρελή να μας πει τι είδες αυτό το παιχνίδι. Σταμάτη, καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, τι γίνεται εδώ. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλά εδώ. Τι είδες σήμερα? Έβλεπα το Νίσνη Πόρτο. Καθάρισε η Νίσνη ή όχι? Δεν καθάρισε. Κέρδισε η Νίσνη με ένα πόντο. Ήτανε Πόρτο Νίσνη. Ναι, Πόρτο Νίσνη. Α, οκ. Μάλιστα. Εντάξει, και πάλι με ένα πόντο όμως, δεν μπορώ να είσαι σίγουρος. Με 26 όμως, εντάξει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε στη ρεβάνση. 26, ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, ήταν πολύ κακή, πολύ μετρή ομάδα η Βεστούρη Δυναμό. Δυναμό. Δυναμό τη Κλίνας. Είναι πολύ κακή ομάδα. Εντάξει, το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Και ο Άρης έκανε αυτονόητα. Δεν έκανε κάτι εκπληκτικό. Έκανε τα αυτονόητα. Έτσι πήγε μπάλα στο ψηλό στην αρχή που δεν είχε αντίπαλο και πήγαν όλα καλά. Μετά άνοιξε λίγο το παιχνίδι. Οι Γεωργιανοί, όπως είπα, δεν είχα κάτι ιδιαίτερο. Οι Αμερικανοί είναι πολύ χαμηλής δυναμικότητας και πραγματικά ήταν περίπατος. Ήταν περίπατος, δηλαδή νομίζω ότι
στην προπόνηση μπορεί να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Πραγματικά. Ναι. Για τους παίχτες του Άρη στην προπόνηση μπορεί να είναι πιο δύσκολα. Εντάξει, ο Αγγέλου μετά έμεινε στη διάθεση κυρίως της ομάδας, θεωρώντας ότι κατάλαβε και ο ίδιος ότι η δυναμικότητα διαφράντικων τεστ είναι μεγάλη. Νομίζω ότι ήταν μια καλή αρχή για τον Άρη, γιατί μετά τα φιλικά που δεν είχε καλή απόδοση ομάδα, σήμερα έδειξε μια σοβαρότητα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Κυρίως στην τρίτη περίοδο, παρότι είχε μια διαφορά από το πρώτο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο παρέμεινε συγκεντρωμένος ο Άρης, έκανε ένα σερί 12-0, υποχρέωσε τους Γεωργιανούς να μείνουν άποτη για περίπου 7 λεπτά. Δηλαδή έδειξε κάποια πράγματα καλά. Ο Άρης κάποια καλά στοιχεία σε αυτό το κομμάτι του αγώνα. Και νομίζω ότι και στο τέλος, όταν έγιναν κάποιες αλλαγές από τον Αγγέλου, που έπαιζαν κάποιες περίεργες πεντάδες, νομίζω ότι πραγματικά και εκεί η ομάδα έδειξε καλά στοιχεία, η Νεαρή δηλαδή. Εντάξει, είπαμε, το ζητούμενο ήταν να κερδίσει ο Άρης, να μην την πατήσει από το άγνωστο, γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα για μια ομάδα από την Δυναμό, η οποία ήταν άγνωστη. Έτσι, δηλαδή πριν τρεις μέρες, τέσσερις πριν το παιχνίδι, μάθαμε το ρόστερ. Και αυτό ήταν κάτι που προβλημάτιζε τον Αγγέλου για το τι θα βρει μπροστά του, αν και όλοι ξέραμε, εντάξει, ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη. Δηλαδή και ότι οι Αμερικανοί δεν θα είναι πολύ καλοί, η παρουσία και του Μπούμπαλο σαν μεταγραφή, σαν πενταδάτος, έδειχνε ουσιαστικά ότι εντάξει, δεν πρόκειται για κάτι σπουδαίο. Και η Γεωργιάνη για όσους μας ακούνε και δεν καταλαβαίνουμε, ένας παίκτης που ήταν πέρσι στον Ηρακλή, ξεκίνησε μάλλον στον Ηρακλή στην Α2 και ξεκίνησε και έφυγε ακριβώς. Και το πέρασμά ήταν και από τον Δούκα παλιότερα, έτσι, πάλι στην Α2, δηλαδή δεν πρόκειται για την εξαιρετικό, ας πούμε. Έτσι, νομίζω ότι αυτό μας έδειχνε την δυναμικότητα της Κυφλίδας, της Δυναμό. Το γήπεδο ήταν άδειο, έτσι, δηλαδή παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια τη μεγαλύτερη ομάδα της Γεωργίας, τη Δυναμό Τυφλίδας, παρότι εκεί οι άνθρωποι της Δυναμό συνέχεια μιλούσαν για τα εισιτήρια, λέγανε τον κόσμο, ελάτε να πάρετε εισιτήριο, είσαι αναμέτρησα 200 άτομα, 200, σε ένα γήπεδο που χωράει 10.000, έτσι, ήταν εκεί που έπαιξε εθνική, ανάμεσά τους και φίλοι του Άρη. Δηλαδή δεν ήταν και αυτό που λέμε καυτή έδρα, να πεις ότι θα ξυπάς ένα κράτος, είναι μια καυτή έδρα, οπότε μπορεί να σε επηρεάσει. Έτσι, πραγματικά ήταν σαν προπόνηση με το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Αγγέλου, κρατάμε την τρίτη περίοδο που άρχισαν καλώς, κρατάμε τη διάθεση που δείξαν οι παίχτες του σε άμυνα και επίθεση, κρατάμε το γεγονός ότι ο Μαγκή, παρότι το τελευταίο καιρό ταλαιπωρήθηκε από κάποια προβλήματα, δεν έπαιξε το τελευταίο φιλικό με τον Ήφεστο, έδειξε καλά στοιχεία σήμερα. Βέβαια, παρότι πήρε πολλές μπάλες και δεν είχε αντίπαλο, δεν σκόραρε και τόσο πολύ, γιατί ήταν έτσι άστοχος, είχε κάποια θεματάκια ο Μαγκή. Γενικά όμως νομίζω αυτή η νίκη θα κάνει και καλό στην αυτοπεποίθηση της ομάδας. Έτσι, για την αρχή πάντα οι νίκες φτιάχνουν αυτοπεποίθηση και ειδικά αυτές οι εύκολες νίκες. Και νομίζω ότι και στο τώρα του παιχνίδι του Σαββάτου θα είναι μια πολύ καλή προπόνηση για τους παίχτες του Άρη εν όψη τις διαφαινόμενες μάχες με την Ειρήνη, έτσι, που είναι κάτι διαφορετικό. Σταμάτη, άλλη ομάδα. Η revanche, okay, είναι το Σάββατο, μια ακόμα έτσι, ένα ουσιαστικά σαν φιλικό θα είναι για τον Άρη, ξέρω, και δύσκολα. Και μετά τα παιχνίδια με την Νίσνη πιθανότατα είναι 25-28 είναι τα παιχνίδια. Πρώτα παίζει ο Άρης στη Ρωσία. Έτσι, τώρα λέμε για τη Ρωσία, γιατί εντάξει, τώρα κέρδισε η Νίσνη, είδα και το ματς. Εντάξει, τώρα Πόρτο έπαιζε και στο γήπεδο, όχι ήταν γεμάτο και εκεί το γήπεδο, έτσι δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά... Εντάξει, το πάλευε στην έδρα της, okay, ναι. Η οικειότητα του γήπεδου που έχει μια οικειότητα με το γήπεδο και αυτό παίζει τον ρόλο. Έτσι, δηλαδή αλλιώς ξέρεις, για παράδειγμα, αλλιώς ξέρει ο Τζόνς τα καλάθια στο Αλεξάνδρο και αλλιώς τα ξέρει, ας πούμε, στη Γεωργία ή στην Ίσνη. Και αυτό παίζει τη διαφορά του. Έτσι, μην το παραβλέπουμε και αυτό το γεγονός, δηλαδή η οικειότητα που έχει με ένα γήπεδο. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι στη Ρωσία δεν νομίζω, δηλαδή σε κρίση δύο μέρες κιόλας, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει η Πόρτο να δείξει κάτι. Έτσι, είναι μια πιο ολοκληρωμένη ομάδα, οι ξένοι είναι καλοί, οι Ρώσοι που έχει είναι καλοί, είναι μια ομάδα από αυτές που θεωρούμε στη Ρωσία στο ρωσικό πρωτάθλημα που είναι καλό, όχι το φαβόρι ή το μεγαθύριο, αλλά μια σταθερή καλή ομάδα, έτσι. Τα παιχνίδια εφόσον περάσει η Νίσνη και η Πόρτα αν περάσει, το ίδιο δεν αλλάζει κάτι. Είναι 25-28, ο Άρης παίζει το πρώτο εκτός.
πιθανότητα στη Ρωσία υπάρχει μια περίπτωση να παίξει και στο Πόρτο. Έτσι και 28 παίζει στο Νίγκαλες Χολ, τον επαναληπτικό. Εντάξει, εδώ τώρα τα δεδομένα, ξαναλέω, θα είναι διαφορετικά και η Πόρτο να περάσει, θα είναι διαφορετικά παιχνίδια σε σχέση με αυτά με τη δυναμό της Λίδας. Έτσι, πραγματικά η δυναμό της Λίδας είναι πολύ αδύνατη ομάδα, Νίκο. Δηλαδή, οι ρεπόρτερ με δύο α1 παίκτες που έχουν σταματήσει πέρσι πρόπερσι στον μπάσκετ. Με Γιαννούλη δηλαδή. Ναι, με Γιαννούλη ξέρω και έναν ακόμα. Ναι. Εύκολα κερδίζαμε. Ναι. Πολύ λίγο εικόνα είχα, να σου πω την αλήθεια. Είδα πολύ λίγο τον Άρη και μετά έβλεπα τον Λαύριο. Οι Αμερικανοί, καταρχήν οι Αμερικανοί, για μένα αυτοί οι Αμερικανοί δεν παίζουν ούτε α2. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή πραγματικά πολύ χαμηλό το επίπεδο. Ναι. Πραγματικά δηλαδή, και σκέψω ότι πέρσι το πήραμε break, δηλαδή δεν ήταν πρώτη στη βαθμολογία. Το πήραμε break στους τελικούς, φαντάζομαι πως ήταν οι άλλοι όλοι, ας πούμε. Έτσι. Πολύ χαμηλό, πραγματικά πολύ χαμηλό το επίπεδο. Δηλαδή ότι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω σήμερα ότι είδα έναν Άρη καλό, γιατί το επίπεδο ήταν χαμηλό. Είδα έναν Άρη που έκανε κάποια ομάδα καλά μες στο παρκέ. Όπως είπαμε, κυρίως εγώ στέκομαι στο θέμα συγκέντρωση, δηλαδή όταν η διαφορά σου ήταν 15-16 πόντους εκεί στην αρχή της τρίτης περίοδου, δεν το παρατήσανε να πάνε σε ένα παιχνίδι, ξέρεις, ο Σουηδόνιο στυλ, σουτάρω και κάνω ό,τι θέλω γιατί η διαφορά είναι 17-18. Μείναν συγκεντρωμένοι και αυξήσαν τη διαφορά. Δηλαδή μείναν σε αυτό το κομμάτι. Και πραγματικά ήταν πολύ καλό αυτό όσον αφορά τη συγκέντρωση. Έτσι. Να πούμε ότι η αποστολή έρχεται αύριο το πρωί από την Τυφλίδα. Θα ξεκινήσει το ταξίδι 3 ώρα, θα φτάσει περίπου στις 9 εδώ πέρα Τυφλίδα Κωνσταντινούπολη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα προπόνηση και αύριο το παιχνίδι. Έτσι είναι πολύ μικρές ημερομηνίες, πολύ στενές ημερομηνίες και δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση ή οτιδήποτε. Έτσι, δυστυχώς θα δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό, γιατί ας πούμε για παράδειγμα τώρα η Πόρτο, η Νίσνη έχουν να κάνουν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Δηλαδή πρέπει να φύγουν καπάκι μετά το μάτς για να φτάσουν εκεί. Έτσι, κάτι ανάλογο ας πούμε κάνει τώρα και ο Άρης. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος σκέφτηκε να γίνεται σε δύο μέρες μέσα τα παιχνίδια, έτσι. Ναι. Και όταν μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Αυτό είναι λίγο ένα θέμα. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα. Εντάξει. Ναι. Πάντως γενικά έτσι που είδα λίγο, εντάξει, πολλές ομάδες είναι σε περίοδο προετοιμασίας, έτσι είναι και ο Άρης, μπαίνει σε αυτή τη λογική. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι τα παιχνίδια πιέζουν, δηλαδή η κρισιμότητα των αγώνων παίζει. Σήμερα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι και το ίδιο ήταν και το Σάββατο, αλλά πρέπει μέσα από τα παιχνίδια ο Άρης να παρουσιαστεί, να παρουσιάσει όσο γίνεται ένα καλύτερο πρόσωπο στον δεύτερο γύρο. Έτσι. Μάλιστα. Δεν πάμε στο τρίτο γύρο τώρα, να δούμε το δεύτερο και βλέπουμε μετά να ασχοληθούμε με τον τρίτο γύρο. Έτσι. Αυτά. Πλήρης θα είναι, δεν υπάρχουν κάποια θέματα. Έτσι, πλήρης το Σάββατο, 7 η ώρα, δημιουργός Νίκος Γκάλης. Ωραία, σταμάτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, φίλοι και συνάδελφοι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και με το σχόλιο όσον αφορά τη νίκη του Άρη στο μπάσκετ. Δίνουμε τελικά στα παιχνίδια των 10, αφού ολοκληρώθηκαν όλα στο Europa League. Ολυμπιακός Μπέτης 0-0 τελικά, παρότι ο Ολυμπιακός τελείωσε με 10 μετά την αποβολή του Τσιμίκα στα 73. Κράτησε την ισοπαλία. 0-0 Ολυμπιακός Μπέτης. Λοιπόν, Λάρνακα Ζυρίχη, ΑΕΚ Λάρνακα Ζυρίχη 0-1-0-0 το ημίχρονο. Δυναμό Ζάγκρεπ Φενέρμπαχτσε 4-1-2-0. Άρσεναλ Βόρσκλα Πολτάβα 4-2-1-0 το ημίχρονο. Λουντογκόρετς Μπάγκερ Λεβερκούζεν 2-3. Οι Γερμανοί κάνουν την ανατροπή 2-1 το ημίχρονο. Σέλτικ Ρόζεμπορκ 1-0-0-0 το ημίχρονο. Λιψία Ζάλτσμπουργκ 2-3-0-2 το ημίχρονο. Κοπενχάγη Ζενίτ 1-1-0-1 το ημίχρονο. Σλάβια Πράγα Πορτό 1-0. Γιατί, φίλε, τώρα μου το έχασε από εδώ. Πάρτακ Τρινάβα Άντερλεχτ 1-0. Σπόρτινγκ Λισαβόνα 0-0 το ημίχρονο. Σπόρτινγκ Λισαβόνα Κάραπα 2-0-0-0 το ημίχρονο. Ντουντελάνς Μίλαν 0-1-0-0 το ημίχρονο. Στα παιχνίδια των 8, Villarreal Rangers 2-2. Rapid Vienna Spartak Moskva 2-0. Σεβίλη Σταντάρ Λιέγης 5-1. Ακισάρ Κράσνοταρ 0-1. Μαρσέι Άιντραχτ Αχφούρτης 1-2. Λάτσιο Απόλλων Λεμεσού 2-1. Ρεν Γιάμπλονετς 2-1. Δυναμό Κιέβου Αστάνα 2-2. Μπεσίκτας Σπάρτα Σάρπσμπορκ η Νορβηγή 3-1. Γκένγκ Μάλμε 2-0. ΠΑΟΚ Τσέλσι 0-1. Η Βίντι με την Μπάντε Μπορίσοφ 0-2. Τα παιχνίδια των 8. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ήταν λίγο πιο game η εκπομπή σήμερα. Μετά το ΠΑΟΚ. Ραντεβού σαν μπαλαντέρ εδώ την.
10 καλή συνέχεια.